Λορά. Λορά. Okay. Καλημέρα. Συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση, κάποια τεχνικά προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και την ανταπόκριση στο κάλεσμα που κάναμε ως Περιφέρεια Δικής Ελλάδος. Είμαι ο Τζαμαλούκας ο Κώστας, υπεύθυνος του έργου In Cuba, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται η σημερινή εκδήλωση. Ως διαδικασία θα μιλήσουν οι ομιλητές οι οποίοι είναι στην ατζέντα. Δυστυχώς η κυρία Καυγά, λόγω κάποιας έκτακτης κατάστασης, δεν θα μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Οπότε θα συντομεύσει γενικότερα η ατζέντα. Ο ομιλητής, ο οποίος θα είναι στο podium και θα κάνει την παρουσίαση, μπορεί να είναι χωρίς μάσκα. Και διαφορετικά, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα είμαστε όλοι με μάσκα. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Φλόρο, τον αντιδήμαρχο από το Δήμο Αγρινίου, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα. Και θα παρακαλώσω τον κύριο Βασιλόπουλο, αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, να πει δύο λόγια για να ξεκινήσει η σημερινή εκδήλωση. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, που από την πρώτη στιγμή κουβεντιάσαμε και σχεδιάσαμε πολλά πράγματα από αυτό το πρόγραμμα που θα τα πεις αναλυτικά παρακάτω για το πρόγραμμα του In Cuba. Ως πρωτογενής τομέας της περιφέρειάς μας, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Ολυμπιακής μας περιφέρειας που λέει ο Νεκτάριος ο Φαρμάκης, αποτελούμε και αποτελεί βάση ανάπτυξης, ειδικά δε στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε. Τα προβλήματα των αγροτών έχουν άμεσο αντίκτυπο σε όλη την παραγωγική δραστηριότητα, αλλά και απαιτούν συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Η οικονομία της περιφερειακής ενότητας εδώ της ετωλοκρανίας που σήμερα φιλοξενούμαστε είναι κυρίως αγροκτηνοτροφική, με μεγάλη παραγωγή κυρίως στις νότιες περιοχές. Είναι μια από τις κύριες καπνοπαραγωγικές περιοχές της χώρας μας, ενώ καλλιεργούνται ακόμη ρύζι, όσπρευ, μητρακά, ελιές και πολλά άλλα. Τα νοτιοδυτικά παράλια λειτουργούν εχθειοκαλλιέργειες, ενώ υπάρχουν και μεγάλες αλικές, ειδικά στις περιοχές του Μεσολογγίου. Στον τομέα της κτηνοτροφίας, η τωροκρονία κατέχει μια από τις πιο υψηλότερες θέσεις στην εγχώρια παραγωγή χοιρινού κρέατος, με σύγχρονες μονάδες κυρίως στις περιοχές του Αστακού και της Βόνιτσας. Κάτοικοι όμως των ορεινών περιοχών κυρίως ασχολούνται με την εκτροφή των εγωπροβάτων κατά το παραδοσιακό τρόπο που όλοι ξέρουμε, καθώς στα μέρη αυτά έχει σταματήσει εντελώς η όποια αγροτική δραστηριότητα. Εδώ στην ορεινή ναυπακτία, λίγα χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια, με κοινοτικές επιχορηγήσεις αναπτύσσεται η εκτροφή βοηβολατών ελευθέρας βοσκής. Το βάρος εδώ λοιπόν πέφτει πραγματικά στον πρωτογενή τομέα αγροτικών προϊόντων και βιολογικής γεωργίας και την πραγματική όμως αξιοποίηση του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής. Τα λέγαμε πριν λίγη ώρα και με τον Δήμαρχο και με τους αντιδημάρχους εδώ στο Δημαρχείο. Πώς όμως εμείς θα πρέπει να δώσουμε όφηση σε αυτήν την δυναμική της περιοχής? Μόνο με αυτά τα καινοτόμα επιχειρηματικά, επιχειρησιακά εργαλεία και τις εφαρμογές που άπτονται στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και με νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, οι οποίες ελαχιστοποιούν τη χρήση ενεργειακών πόρων, μειώνουν την ατμοσφαιρική ρήπανση, ενώ αυξάνουν τα αποδοτικότητα της παραγωγής, την αποδοτικότητα. Στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος δίνουμε καθημερινά τη μάχη για την καινοτομία και μάλιστα το έχουμε αποδείξει 13 μήνες τώρα που έχουμε αναλάβει ως νέα περιφερειακή αρχή, ώστε να έχουμε πιο πλούσια ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής. Γιατί έχουμε δώσει μεγάλη σημασία στην αγροδιατροφική σύμπραξη που τυχαίνει να είμαι και πρόεδρος της αγροδιατροφικής σύμπραξης. Πιστεύουμε ότι αλλάζουμε το μοντέλο της παραγωγής που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις διαφορετικά. Ενώ διαφορετικά θα μείνουμε εγκλωβισμένοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον των παιδιών μας που αγαπούν τη γη τους και θέλουν να συνεχίσουν την παραγωγή. Μέσα από αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχουμε και έχουμε τρέξει με τον Κώστα και με τους υπόλοιπους συνεργάτες, παρουσιάζουμε σήμερα στην Άφακτο, αλλά και χαράζουμε το δρόμο που θα πρέπει να διαδούμε. Σε αυτό το σημείο, αγαπητέ Κώστα, επειδή ξέρω πώς θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα και οι ομιλητές μας είναι εξαίρετοι αυτοί που θα παρουσιάσουν, θα πρέπει πραγματικά να πιστέψουμε και να δώσουμε στους ανθρώπους που είναι σήμερα μαζί μας. Ξέρω ότι δεν μπορούσαν να είναι περισσότεροι και κυρίως αγρότες
αυτή την ώρα την πρωινή και λόγω τους κανόνες τους αυστηρούς που έχουμε λόγω της πανδημίας να τους μεταφέρουμε πολλά ζητήματα, πολλά πράγματα. Και όλα ξεκινούν αυτό που συζητούμε με τον Μάριο του Πραπόπουλο και με όλους τους συνεργάτες με την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Εγώ πιστεύω πολύ στην κατάρτιση και την εκπαίδευση και κυρίως των αγροτών, των αγροκτηνοτρόφων, διότι αν έχουν και αυτοί πιο πλούσια πληροφόρηση, γνωρίζουν περισσότερα πράγματα, μπορούν να βοηθήσουν τις μεταπητικές, τις επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις τυποποίησης, αλλά και όλους τους υπόλοιπους εμάς που εμπλουκόμαστε σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύω πάρα πολύ στην αγροτική ανάπτυξη και γι' αυτό ασχολούμαι ενεργά και με τις προηγούμενες μου δράσεις και ως πρόεδρος που ήμουν στην χώρα, στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών. Θεωρώ ότι μπορούμε να πιστέψουμε και να κρατηθούμε και να έχουμε ζωντανή την οικονομία του τόπου μας, της χώρας μας αλλά και της περιφερειάς μας από τον αγροτικό τομέα. Δεν μπορώ να διανοηθώ το ΑΕΠ του τόπου μας να είναι από τα τελευταία της χώρας, η περιφέρειά μας δηλαδή, της Δυτικής Ελλάδος. Και το ίδιο και της Ετωλοκρανίας, 54ος νομός του ΑΕΠ και 55ος στην Ηλία από εκεί που προέρχομαι. Μπορούμε να κάνουμε πολλά, μπορούμε να αλλάξουμε και σε αυτό το σημείο θέλω να στείλω τους φερμούς χαιρετισμούς από το Νεκτάριο το Φαρμάκι που δεν μπόρεσε σήμερα να είναι εδώ μαζί μας, που από την πρώτη στιγμή συζητάει, βρισκόμαστε, κουβεντιάζουμε και η αγωνία του είναι συνέχεια πώς θα οργανώσουμε τον αγροτικό τομέα. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πολλά. Είμαστε εδώ στη συνέχεια και θα μπορούμε να ανταλλάξουμε και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Εύχομαι σήμερα καλή επιτυχία στις διεργασίες της ημερίδας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βασιλόπουλε. Θα περάσουμε στην παρουσίαση του προγράμματος In Cuba για να δούμε περί τίνος πρόκειται, ποια είναι η γενική ιδέα και η φιλοσοφία αυτών των έργων. Στην ουσία το έργο In Cuba είναι ένα έργο το οποίο εντάσσεται στο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία, είναι ένα πρόγραμμα Interreg και μαζί με το In Cuba η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί έναν αριθμό 4-5 ίσως και περισσότερα έργα τα οποία ακουμπούν στο αντικείμενο της αγροδιατροφής, του πρωτογενούς τομέα και της καινοτομίας ή της επιχειρηματικότητας. Το έργο In Cuba, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι επικεφαλής. Μαζί συμμετέχει το Επιμελητήριο Ηλίας και το Επιμελητήριο Αχαΐας. Ενώ παράλληλα υπάρχουν και τρεις εταίροι από την Περιφέρεια της Απουλίας, που είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι, η Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Απουλίας και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι στην Ιταλία. Απλά να τονίσω ότι υπάρχουν 5 αντίστοιχοι φορείς σε όλη την Μεσόγειο. Στην Ελλάδα είναι το γνωστό ΜΑΙΧ, το οποίο βρίσκεται στα Χανιά, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Και είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός, τόσο αυτός του Μπάρι, όσο και των Χανίων. Και επίσης το Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασίας της Περιφέρειας της Απουλίας. Γενικότερα τα έργα του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία και γενικότερα τα έργα Interreg προσπαθούν να μέσα από τις δράσεις τους να δημιουργήσουν ένα καινούριο τρόπο σκέψης, μια καινούρια κουλτούρα και πιλωτικά να τρέξουν δράσεις ενδεχομένως οι οποίες να μην ακουμπούν τόσο άμεσα στις πραγματικές ανάγκες των αγροτών στην προκειμένη περίπτωση του πρωτογενούς τομέα, αλλά παράλληλα προετοιμάζουν το έδαφος και δοκιμάζουν διάφορες τεχνολογίες, καινοτομίες, ιδέες, έτσι ώστε σε δεύτερη φάση ο φορέας υλοποίησης, είτε είναι περιφέρεια είτε είναι επιμελητήριο, να μπορέσει να έρθει, να σχεδιάσει πάνω στα αποτελέσματα των έργων αυτών και να προγραμματίσει το στρατηγικό του πλάνο για τα επόμενα χρόνια. Το έργο In Cuba, εν προκειμένου, έχει ως βασικούς στόχους την αναζήτηση και την επιλογή καινοτόμων ιδεών στον τομέα της αγροδιατροφής, την εκπαίδευση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, τη διασύνδεση και το τήριασμα επιχειρήσεων με άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνεργατικές και κοινοφελείς επιχειρήσεις, την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων για καινοτόμες ιδέες και την υλοποίηση δράσεων διασύνδεσης με δυνητικούς επενδυτές, που είναι άλλη μια δράση η οποία θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος του έργου, το οποίο είναι 30 Νοεμβρίου του 2020.
Δυστυχώς, οι συνθήκες που ζούμε δεν μας επέτρεψαν να υλοποιήσουμε τις δράσεις στο μέγιστο δυνατόν και να έχουμε την ευρύτερη δυνατή απήχηση και ανταπόκριση από τους δικαιούχους, από τους πολίτες και τους παραγωγούς της περιφέρειάς μας. Παρ' όλα αυτά, μέσα της λύσης τεχνολογίας μπορούμε να έχουμε και εκεί ένα βαθμό διάδοσης και δημοσιότητας. Ως κύρια αποτελέσματα του έργου in Cuba είναι η διοργάνωση μερίδων συνεδρίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μία εξ αυτών είναι και η σημερινή και η ενεργοποίηση διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων. Η δημιουργία προτύπου ποιότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας, ό,τι αφορά τον αγροτροφικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου την εστίαση και την φιλοξενία, και θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια ποια είναι η δουλειά, ποια είναι τα αποτελέσματα που έχουν γίνει. Η επιλογή μέσω μιας δημόσιας πρόσκλησης 10 ιδεών, καινοτόμων ιδεών, οι οποίες θα υποστηριχθούν και θα λάβουν συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές υπηρεσίες ως προς την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη μιας ιδέας που σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα, ξεκινώντας από την ίδια την καλλιέργεια, την παραγωγή, μέχρι και την εμπορία, την τυποποίηση, την προώθηση προϊόντων. Και τέλος, η διατύπωση προτάσεων διασυνοριακής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα. Ειδικότερα, το τελευταίο παραδοτέο, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τους Ιταλούς εταίρους, απευθύνεται στους φορείς οι οποίοι χαράσουν πολιτικές στα επόμενα χρόνια, προκειμένου να λάβουν υπόψη τις απαιτήσεις, τις ανάγκες που έχει η κάθε συμμετέχουσα περιοχή στο έργο. Μέσα σε όλα, και ανέφερε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, έκανε λόγο για την αγροδιατροφική σύμπραξη. Η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας, βάσει νόμου, έχει δημιουργήσει την αγροδιατροφική σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής Ελλάδας, που είναι ένα μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο. Στην ουσία, μια σύμπραξη, μια κοινή δράση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που έχει ως στόχο την προβολή των προϊόντων μας, των προϊόντων της περιφέρειας, σε τοπικό, εθνικό και φυσικά σε διεθνές επίπεδο. Απότερο στόχος η εξωστρέφεια, όλο αυτό που αναζητούμε και προσπαθούμε να ανοίξουμε πόρτες προς το εξωτερικό. Η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, τα περισσότερα μερίδια στη συγκεκριμένη σύμπραξη, και παράλληλα μετέχουν δήμοι, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς και φυσικά επιχειρήσεις από όλη την Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας. Στις επόμενες δράσεις της αγροτροφικής σύμπραξης συμπεριλαμβάνεται η συμπλήρωση του μητρώου μελών της σύμπραξης, ανανέωση και συμπλήρωση, η διαμόρφωση μιας ταυτότητας ενός σήματος, που θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες προδιαγραφές προέκυψαν μέσα από το έργο in Cuba, και η συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Ήδη υπήρχε μια δραστηριότητα. Υπήρχε ένας σχεδιασμός, αυτή τη στιγμή όπως γνωρίζετε έχουν παγώσει τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά αναζητούμε εναλλακτικούς τρόπους για να συνεχίσουμε την προβολή των προϊόντων μας, γιατί μπορεί να έχει σταματήσει η προβολή, αλλά το εμπόριο και η παραγωγή συνεχίζεται, οπότε πρέπει να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και σε αυτό. Το ιστότοπος της αγροτροφικής σύμπραξης φαίνεται στο κάτω μέρος. Και να δούμε λίγο τώρα, σχετικά με το σήμα ποιότητας που είπαμε, τι προέκυψε από μια μελέτη που έγινε μέσα από το in Cuba και την οποία στοχεύει η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας μέσω της αγροτροφικής σύμπραξης να την ενεργοποιήσει και σιγά σιγά να την βάλει σε εφαρμογή. Στην ουσία μιλάμε για μια δέσμευση μεταξύ των φορέων που θα συμμετέχουν. Καλύπτει επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας, τυποποίησης, φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής. Η συνολικότερη δηλαδή αλυσίδα αξίας, την οποία επηρεάζουν τα αγροδιατροφικά προϊόντα, ξεκινώντας από την παραγωγή και φτάνοντας στον τουρισμό, στην προβολή και στην προώθηση ενός προϊόντος ή μιας γεωγραφικής περιοχής. Μιλάμε λοιπόν για δέσμευση των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία του σήματος, που θα έχει ως στόχο την έμπρακτη υποστήριξη, προώθηση, ανάδειξη και προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών. Στην αντιμετώπιση του σήματος ως το μέσο που θα συνδέει την παράδοση, τον πολιτισμό και φυσικά τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, που είναι και το ζητούμενο,
Παράλληλα, συνδυάζοντας και την ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα που έχει η κάθε περιοχή ξεχωριστά, αλλά, ενώ περιφερειακή ενότητα, αλλά και η Δυτική Ελλάδα στο σύνολο. Η δέσμευση αυτή θα συμπεριλαμβάνει επίσης την προστασία του σήματος. Αυτοί που οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν θα είναι υπεύθυνες προκειμένου να προστατευτεί και να διαφυλάσσεται μέσα από την προβολή των σωστών ποιοτικών τοπικών προϊόντων. Και όλα αυτά θα οδηγήσουν στην δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την παροχή υπηρεσιών, προϊόντων και εμπειριών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές τα προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας ή τα προϊόντα μιας περιοχής δεν έχουν ταυτότητα. Για να καταφέρουμε να δώσουμε μια ταυτότητα, πρέπει να ισχύσουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποιοι κανόνες, γραπτοί ή άτυποι, οι οποίοι πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να διαμορφώσουμε την ταυτότητα ή το brand name της περιοχής μας. Βασικές αρχές που πρέπει να ικανοποιούνται, η συμμετοχή, η συνέργεια και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους, ένας παραγωγός με ένα τοπικό εστιατόριο, με ένα ξενοδοχείο ή με έναν τουριστικό πράκτορα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να πετύχουμε σε αυτό που τη διώκουμε. Η αυτοδέσμευση, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ως επιχειρήσεις που θα συμμετέχουμε σε αυτό το δίκτυο. Η αυτοαξιολόγηση, συνέχεια να προσπαθούμε να βελτιωθούμε και να βλέπουμε και να παίρνουμε και καλά παραδείγματα. Τα έργα Ελλάδα, Ιταλία και γενικότερα τα Ίντερεκ έχουν ως στόχο και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συμμετοχή σε όποιες δράσεις για να βλέπουμε τι κάνουν περιοχές οι οποίες είναι παρόμοιες ή αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με τη δική μας και μπορούν να το έχουν κάνει καλύτερα έτσι ώστε να το μεταφέρουμε, να το εφαρμόσουμε και στην περίπτωσή μας. Και η επιβράβευση, η οποία μπορεί να έρχεται είτε μέσα από την περιφέρεια, είτε από τη συμμετοχή σε διάφορους άλλους μηχανισμούς ανταποδοτικούς. Η μελέτη που υλοποιήθηκε μέσα από το έργο Incuba ανέδειξε κάποια γενικά και ειδικά κριτήρια στα οποία πρέπει αρχικά να ικανοποιούνται έτσι ώστε μια επιχείρηση να μπορέσει να μπει και να μπει κατά την ομπρέλα του τοπικού σήματος ποιότητας. Στα γενικά κριτήρια να δραστηριοποιείται στην Δυτική Ελλάδα, να λειτουργεί νόμιμα, να υπάρχουν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, να είναι όλα όπως προβλέπονται από τον νόμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Δεν μπορείς να παρουσιάζεις κάτι ως πρότυπο και να υπάρχουν παρατυπίες και αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα. Να τηρούνται και να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας, ιδιαίτερα στην συγκυρία που ζούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Και να είναι μια ενεργή επιχείρηση και να έχει δραστηριότητα. Τα ειδικά κριτήρια τα οποία μπορεί να μην απευθύνονται σε όλους όσους θα ήθελαν να μπουν κάτω από αυτήν την ομπρέλα του σήματος, είναι η φιλοπεριβαλλοντική δράση και η επίδοση που μπορεί να έχει, ανάλογα με την επένδυση, αν μιλάμε για κάποια υποδομή. Αν διατηρούνται τοπικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, αν έχουν διατηρηθεί επίσης ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, όπως παράδειγμα συνταγές, τοπικά προϊόντα, τεχνοτροπίες. Να είναι διάκριτη η εικόνα τοπικού χρώματος και ιδιαίτερη τεχνοτροπία, να υπάρχει μία σύνδεση με την τοπική ιστορία και την παράδοση. Είναι αυτό που ένας αγγλικός όρος είναι το storytelling, να υπάρχει μία αφήγηση πίσω από αυτό που πουλάμε, αυτό που παρουσιάζουμε. Βέβαια, εδώ κάποια από αυτά τα στοιχεία έχουν να κάνουν με τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι στην πρώτη γραμμή και παρέχουν φιλοξενία ή εξυπηρέτηση, αλλά η αλυσίδα αξίας πρέπει να ξεκινάει από την παραγωγή και να φτάνει μέχρι τη βιτρίνα, ας πούμε, που είναι το εστιατόριο που κάποιος θα πάει να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα. Και επίσης, ένα άλλο κριτήριο, δραστηριότητες που προσφέρουν βιωματικές εμπειρίες. Έχουμε, ίσως να έχετε ακούσει αρκετές φορές, για επισκέψιμα αγροκτήματα, για εινοπία, για φάρμες. Είναι και αυτό μια εναλλακτική λύση, η οποία μπορεί μέσα σε αυτή τη δραστηριότητα να συμπεριλάβει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που ακουμπούν στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής. Προσπάθησα να είμαι πολύ περιεκτικός σε σχέση με το έργο Incuba. Οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε, τα στοιχεία μου είναι στη διάθεσή σας. Και το έκανα αυτό γιατί οι επόμενες ομιλίες είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για να δούμε πώς η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες
εφαρμόζονται και από την πλευρά της, του ακαδημαϊκού κόσμου. Έχουμε τον κύριο Μπαρούχα μαζί μας, ο οποίος θα μιλήσει ως καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και από την πλευρά της επιχειρηματικότητας, πώς οι νέες ιδέες και οι καινοτομίες εφαρμόζονται στην πράξη ή στο άμεσο προσεχές μέλλον θα μπουν στην καθημερινότητα της παραγωγής. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση της Περιφέρειας να παρουσιάσουμε ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι για την Περιφέρεια είναι εξαιρετικής σημασίας, όχι τόσο ως προς την τωρινή πραγματική εφαρμογή, αλλά ως προς την αλλαγή νοοτροπίας η οποία υπόθηκε. Και θα ήθελα να πω σε αυτό που αναφέρθηκε ο αγαπητός ο Κώστας ο Τζαμαλούκας, ότι μέσα από τις δράσεις του Εργαστηρίου Εδαφολογίας δεν προσπαθούμε μόνο να παράξουμε έρευνα, αλλά προσπαθούμε εδώ και μία δεκαετία και αποδεδειγμένα να δημιουργήσουμε εργαλεία τα οποία δυνητικά θα μπορούσαν να τα πάρουν η παραγωγή μας ή η επιχειρήση του αγροτηρευτικού τομέα, ώστε να τα εφαρμόσουν στις καλλιεργίες τους. Έτσι, αν θέλαμε να δώσουμε έναν απλό έτσι, ορισμό τι εννοούμε από την πλευρά μας ως καινοτόμα επιχειρησιακά εργαλεία στην διατροφή, αρχικά θα λέγαμε ότι είναι εργαλεία τα οποία είναι καινοτομίας και δημιουργικότητας, τα οποία στην πραγματικότητα απευθύνονται στους επιστημονικούς φορείς, στους τοπικούς φορείς, στους φορείς που χαράσουν πολιτική για τα επόμενα χρόνια, όπως είναι οι περιφέρειες και οι δήμοι, αλλά εν τέλει και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίες με βάση αυτά τα εργαλεία έχουν ως στόχο να αυξήσουν εν τέλει την αποτελεσματικότητά τους και φυσικά να συνεισφέρουν στην αειφορία και τον αειφορικό τρόπο παραγωγής. Να δούμε μερικά στοιχεία από τι συμβαίνει παγκόσμια με βάση τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων. Αυτό που γνωρίζουμε είναι περίπου ότι 1 δισεκατομμύριο υποσιτίζεται. Και αυτό θα ενταθεί, όπως θα δούμε, και στην επόμενη διαφάνεια. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι ότι σήμερα, όπως συμβαίνει και στην περιφέρειά μας, ο μεγαλύτερος εργοδότης είναι η γεωργία. Πολύ σημαντικό στοιχείο και γι' αυτό οι πολιτικές πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση αυτού του τομέα. Και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι περίπου 500 εκατομμύρια μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις παρέχουν το 80% των τροφίμων. Άρα ο μικρός και ο μικρομεσαίος παραγωγός, όπως έχουμε εμείς στην περιφέρειά μας και στην χώρα μας. Εδώ θα δείτε ότι η πρόβλεψη για το 2050 είναι ότι ο πληθυσμός θα φτάσει στα 9,6 δισεκατομμύρια και το 2100 τα 11 δισεκατομμύρια και αν δείτε τα στοιχεία για την Ευρώπη, βλέπετε ότι ο πληθυσμός θα συρρυκνώνεται, ενώ θα αυξηθεί ο πληθυσμός με βάση τα επίσημα στοιχεία στην Αφρική. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει λίγο πολύ στο οικοσύστημα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην χώρα μας. Καταρχήν, είναι μικρή και πολυτεμαχισμένη. Αυτό είναι γνωστό και διαπιστωμένο. Περίπου το 20% από την χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση είναι αρδευόμενη και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Αλλά και επίσης, κοιτάξτε αυτή εδώ τη διαφορά, το οποίο είναι διαπίστωση μέσα από το έργο Irrigation Management που ήταν της προηγούμενης περίοδου μέσα από το πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία.
40% είναι η χρήση του νερού στην Ιταλία στο υγειονομικό τομέα, αυτό που σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση, και το 70% είναι, μπορεί να είναι και παραπάνω, στην Ελλάδα. Αυτό κάτι λέει ότι και αν επισκεφθούμε περιοχές της Ιταλίας, θα δούμε πόσο πιο μπροστά και πόσα τέτοια εργαλεία εφαρμόζουν προκειμένου, καινοτόμα εργαλεία, προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση του νερού. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε πολύ λίγους νέους ουσιαστικά παραγωγούς. Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι περίπου το 5% των Ελλήνων είναι έως 35 ετών οι αγρότες. Αλλά και ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι η συνεισφορά του υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα δεδομένα τείνουν στο γεγονός ότι το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά βέβαια, ότι για την Ελλάδα ο αγροτικός τομέας, ειδικότερα τώρα που βιώνουμε και αυτή την δεκαετία της κρίσης, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, και επίσης ότι μεγάλο ποσοστό της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων και την κατανάλωση των τροφίμων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές. Και φυσικά μέσα σε αυτή την δεκαετία της κρίσης που βιώνουμε και συνεχίζεται λόγω αυτής της πανδημίας, το περιβάλλον για τους παραγωγούς μας, για αυτούς τους λίγους νέους παραγωγούς που υπάρχουν στην χώρα μας, το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο ασταθές. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβετε υπόψη και να το γνωρίζουμε όλοι είναι ότι το 95% της τροφής παράγεται στο έδαφος. Και σκεφτείτε ότι σήμερα, λόγω του συμβατικού τρόπου καλλιέργειας και όχι του τρόπου με εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, που συνεχίζεται ο συμβατικός τρόπος, σχεδόν το 33% του παραγωγικού εδάφους έχει υποβαθμιστεί. Και αυτό, μάλιστα, σε αυτό δεν εξαιρείται η χώρα μας, παρόλο που η περιφέρειά μας έχει και διαθέτει εξαιρετικά εδάφη για την παραγωγή προϊόντων. Τόσο η Τηλοκαρνανία, τόσο η Αιχαία, όσο και η Ηλία, εκτός από ορισμένες περιοχές που έχουν εντοπιστεί και θα χρειάζονται ιδιαίτερες προσοχής και συγκεκριμένα υπάρχουν περιοχές που θα χρειαστεί μεγάλη συζήτηση όσον αφορά τον χαλκό. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην μικρή χρήση καινοτόμων και καινοτομίας εργαλείων είναι ότι έχουμε καταρχήν μικρές δεξαμενές εξειδικευμένων ανθρώπων. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους εξειδικευμένους που να δουλέψουμε μαζί τους για να προχωρήσουμε αυτές τις τεχνολογίες. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κρίσης που βιώνουμε, όχι μόνο κοινωνικής αλλά και οικονομικής, η οποία όλα τα στελέχη και τα έξυπνα μυαλά φεύγουν. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια αστοχία στην προσαρμογή, στο να αποκτήσουμε αυτή την απαιτούμενη συνείδηση για υιοθέτηση τέτοιων τεχνικών. Έχουμε μικρή χρηματοδότηση δυστυχώς και δράσεις τόσο κεντρικές, κρατικές αλλά και περιφερειακές αναπτυξιακών και ερευνητικών δράσεων στην γεωργία ακριβίας, στην έξυπνη γεωργία και στα ρομποτικά συστήματα που θα δείτε πιο κάτω. Ήδη έχουμε χάσει σε μεγάλο βαθμό το τρένο. Οπότε, γενικότερα αντιμετωπίζουμε και τη δυσκολία στην ανακάλυψη χρηματοδοτικών εργαλείων, το πώς θα αναπτύξουμε τέτοια καινοτόμα εργαλεία. Σε μια προσπάθεια, λοιπόν, η χώρα μας να ξεφύγει από όλη αυτή την κατάσταση και από ένα παρελθόν λιτότητας το οποίο βιώνει, σήμερα γίνεται μια προσπάθεια ανασχεδιασμού αυτής της λεγόμενης ψηφιοποίησης του γεωργικού τομέα και μάλιστα σήμερα, ενώ στη χώρα μας συζητάμε για τη γεωργία 4 ακόμα, ήδη το τρένο έχει φύγει και η γεωργία 5 είναι πλέον σε εφαρμογή σε όλη την Ευρώπη. Μία μικρή έρευνα της Εθνικής Τράπεζας μας δείχνει ότι πιθανώς και 200.000 θέσεις θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περαιτέρω εάν ο γεωργικός τομέας αναπτύσσονταν με καινοτομίες.
Εδώ δείτε στην Ευρώπη τη θέση μας ως προς την προσαρμογή μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και αυτό τα λέει όλα. Κοιτάξτε πού είμαστε. Εδώ είναι ο μέσος όρος και εδώ βλέπετε κορυφαίες χώρες στην παραγωγή καινοτομίας και τέτοιων εργαλείων, όπως είναι η Ολλανδία, η Φιλανδία, η Σουηδία κλπ. Και ένα πάρα πολύ άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η αγορά αυτών των καινοτόμων εργαλείων όλο και αυξάνεται με ένα ρυθμό 10 με 15% κάθε χρόνο και βλέπετε ότι το 2023 η προβλέψη θα είναι 13,5 δισεκατομμύρια, αν και αυτό το νούμερο θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω όσον αφορά τις εφαρμογές στη φυτική παραγωγή, τη ζωική παραγωγή και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Το ερώτημα είναι, έχουμε τελικά καινοτόμα ή μπορούμε να δημιουργήσουμε καινοτόμα εργαλεία στον αγροδιατροφικό τομέα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και βάλτε στο μυαλό σας ότι δεν είναι τα εργαλεία μόνο, ας πούμε, ένα πράγμα το οποίο κρατάμε, αλλά είναι και εργαλεία θεσμικά. Παράδειγμα, μέσα από τις δράσεις μας, εμείς στο εργαστήριο, ήδη έχουμε καταφέρει να χρηματοδοτήσουμε τρεις δράσεις σε συνέργεια με την αγροδιατροφική σύμπραξη και με παραγωγούς στο πρόγραμμα για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων, το οποίο πρόγραμμα έχει απόλυτη κατεύθυνση στην εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών. Άρα θα έχουμε, όπως λέμε, και οι στάντις, παραδείγματα, όπου θα χρησιμοποιήσουμε και θα σας τα δείξω πιο κάτω, τηλεπισκοπικά, δορυφορικά δεδομένα και τεχνικές για τη διαχείριση, βελτιστοποίησης όσον αφορά τα συστήματα άρδευσης και λίπανσης, αλλά και συστήματα ψεκασμού ακριβίας, πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την ελαιοκαλλιέργεια. Ένα άλλο εργαλείο το οποίο πλέον έχουμε εδώ και 5 χρόνια καταφέρει να στεριώσουμε μέσα στην περιφέρεια και μάλιστα τον τελευταίο καιρό η στήριξη αυτή είναι πολύ μεγάλη και από την Περιφερειακή Αρχή. Είναι το εδαφολογικό εργαστήριο το οποίο εδράζεται στην πόλη της Αμαλιάδας. Υπάρχει μια σημαντική σύμπραξη. Είναι σημαντική γιατί δείχνει μια αλλαγή νοοτροπίας. Δηλαδή είναι μια σύμπραξη του Πανεπιστημίου Πατρών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ήλιδας, προσπαθώντας να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης όσον αφορά τη διαχείριση του εδάφους και να συμβουλέψουμε τους παραγωγούς σε κατευθύνσεις τέτοιες, ούτως ώστε να συντηρήσουν τα εδάφη τους στην κατάσταση τουλάχιστον όπως είναι και να μην ενταθούν τα φαινόμενα υποβάθμισης. Χρησιμοποιούμε τρεις πυλώνες εργαλείων για τις δράσεις μας, θα τις δείτε πιο κάτω, δορυφορικά δεδομένα, εδαφολογικά δεδομένα με κλασικές μεθοδολογίες όπως γινότανε και δεν θα πάψουν να γίνονται αυτές οι μεθοδολογίες, αλλά και δεδομένα με προηγμένους αισθητήρες. Έτσι, το εδαφολογικό εργαστήριο αυτή τη στιγμή μπορεί να αποτελέσει έναν περιφερειακό πόλο καινοτομίας για το έδαφος και την γεωργική παραγωγή. Αυτό που έτσι θέλω να πω είναι ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή. Σας είπα περάσανε 5 χρόνια, αλλά 5 χρόνια είναι τίποτα μπροστά στο αυτό που θέλουμε να κατακτήσουμε. Οι νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται μεμονωμένα και σποραδικά, συνήθως σε περιπτώσεις παραγωγών που δέχονται να εφαρμοστούν αυτές οι τεχνολογίες και ευτυχώς ακόμα βρίσκουμε κάποια νέα μυαλά τα οποία δεν σε βλέπουν με έναν περίεργο τρόπο αλλά σε καλοδέχονται τους ώστε να εφαρμόσεις τέτοιες τεχνολογίες και ο βασικός σκοπός είναι ένας, η δημιουργία συνείδησης στην κατεύθυνση αυτή αλλά και η αλλαγή νοοτροπίας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα για την εφαρμογή αυτών των σύγχρονων επιχειρησιακών εργαλείων. Αναφέρομαι στο πιο πρόσφατο εργαλείο το οποίο πλέον αναπτύσσουμε σε συνεργασία με τους Ιταλούς εταίρους μέσα από το πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία. Είναι υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας. Εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες, θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια, όσον αφορά την εφαρμογή στην παραγωγή και πώς μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την ποιότητα του εδάφους.
Και μάλιστα όλες αυτές οι δράσεις, σας το λέω έτσι σήμερα, θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα και στα μέσα και θα διαχυθεί παντού, ότι στις 20 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με web conference και live streaming ταυτόχρονα, κάνουμε πλέον το συνέδριο, το Διεθνές Συνέδριο, είναι το δεύτερο που κάνουμε, ένα είχε γίνει στην Ιταλία και το δεύτερο γίνεται εδώ στην Πάτρα, ούτως ώστε να συζητήσουμε σχετικά με την γεωργία ακριβίας και την καινοτομία στην Ελλάδα και την Ιταλία, με έναν πολύ σημαντικό στόχο που δεν τον ξεχνάμε και θα τον ανακοινώσει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης στην εισαγωγή του συνεδρίου. Θα είναι η δημιουργία ενός πόλου καινοτομίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, τα οποία όμως θα τα πούμε την μεθεπόμενη Δευτέρα. Εδώ δείτε μια εφαρμογή, ένα νέο εργαλείο, το οποίο είναι με μη καταστρεπτική μέθοδο, δηλαδή μπορούμε και μετράμε σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο, δηλαδή μέσα σε ένα δευτερόλεπτο παίρνουμε μετρήσεις, όσον αφορά την ειδική ηλεκτρική εγωγημότητα του εδάφους, μία παράμετρο η οποία σε πάρα πολλές περιοχές βασανίζει τους παραγωγούς μας. Είναι ένα εργαλείο το οποίο αντικαθιστά μία κλασική μέθοδο που χρειαζόμαστε μέρες για να τη μετρήσουμε. Σήμερα τη μετράμε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Και δείτε εδώ, εδώ υπάρχει ένα βίντεο να δείτε πώς δεξιά, αλλά δεν πειράζει, προχωράω. Ο τεχνίτης ή αυτός που το εφαρμόζει, ο γεωπόνος, περπατάει κατά μήκος αυτού του χωραφιού. Είναι στην περιοχή της Αγουλινίτσας. Εδώ θα εγκαταστάθηκε μάλλον βιομηχανική ντομάτα, που η περιοχή έχει σε ένα βαθμό, θα το δείτε πιο κάτω, ένα βαθμό αλατότητα. Και εδώ αμέσως, κατά βάθος, μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει στο έδαφος μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Είναι μία μεθοδολογία την οποία την εντάσσουμε στις μη καταστρεπτικές μεθόδους και με την οποία μπορούμε να πάρουμε πολύ 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 γρήγορη πληροφορία. Μία άλλη δράση επίσης είναι η εφαρμογή πολυφασματικών καμερών σε καλλιέργειες. Είναι, εντάξει, νομίζω ότι τέτοιες δράσεις έχετε δει αρκετά. Μία άλλη δράση την οποία τρέχουμε αυτή τη στιγμή είναι μία διαχείριση ελαιώνων επίσης με πολυφασματικές κάμερες, ούτως ώστε να δούμε επίπεδα στρες και θρεπτικής κατάστασης των ελαιώνων μέσα από το RIS3 της περιφέρειας. Και αυτό είναι το πρώτο προϊόν το οποίο το εργαστήριο σαν ιδέα που είχε και χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε. Είναι ένα πολύ καινοτόμο εργαλείο το οποίο είναι μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν υπάρχει αντίστοιχο. Είναι μια απλή ιδέα η οποία έγινε πράξη. Είναι το δεύτερο εργαλείο το οποίο παράγουμε μέσα από το εργαστήριο, το οποίο είναι ένα φορητό σύστημα δειγματοληψίας του εδάφους, το οποίο και σαν διαδικασία αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην διαδικασία της εδαφοανάλυσης, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο ο παραγωγός παίρνει τα δείγματα. Με αυτό το εργαλείο λοιπόν θα γνωρίζουμε ακριβώς με ποιον τρόπο ο παραγωγός παίρνει τα δείγματα και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά και με ποιον τρόπο μεταφέρεται το δείγμα μέχρι το εδαφολογικό εργαστήριο στην αμαλιάδα. Οπότε ουσιαστικά κάνουμε μία αιζοποίηση σε εισαγωγικά αυτής της διαδικασίας με αυτό το καινοτόμο εργαλείο. Επίσης, καινοτομίες που εφαρμόζουμε είναι σε πειράματα στη βιομηχανική ντομάτα. Εδώ είναι ένα πείραμα με μικροοργανισμούς, ένα νέο προϊόν το οποίο βρίσκεται στην παγκόσμια αγορά και αυτό το πείραμα αποτέλεσε έτσι, το κεντρικό case study αυτής της δράσης. Άλλες εφαρμογές είναι παρατηρήσεις ανάπτυξη καλλιεργειών με ραδιόμετρα, ειδικά φορητά όργανα τα οποία προσπαθούμε να δούμε, όπως θα δείτε, και ποιοτικά χαρακτηριστικά πιο κάτω, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης. Εδώ θα δείτε μία προσπάθεια να καταφέρουμε με μία δορυφορική εικόνα να αποτυπώσουμε την εδαφική υγρασία μέσα σε μία τεράστια περιοχή.
το οποίο το καταφέραμε σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό και εδώ δείτε το πώς αποτύπωσε το σύστημα αυτό το οποίο αναπτύχθηκε σε διάφορες χρονικές περιόδους την εδαφική υγρασία, κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο, συσσαγωγικά λέω, ελέγχου του τρόπου διάθεσης του αρδευτικού νερού σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και ιδιαίτερα προφανώς στις χρονικές στιγμές του Ιουλίου που υπάρχουν και οι μεγαλύτερες απαιτήσεις. Εδώ είναι επίσης με δορυφορικά δεδομένα εκτίμηση της παραγωγής σε καλλιέργεια βαμβακιού και εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα από τέτοια δορυφορικά δεδομένα μπορούμε πλέον να εντοπίσουμε και τα επίπεδα BRICS του καρπού σε τεράστια περιοχή, οπότε μια μεγάλη επιχείρηση, ένας αμπελώνας, ένας συνοποιητικός οργανισμός θα μπορούσε να επιλέξει ποια θα συλλέξει πρώτα, δεύτερα, τρίτα σε τεράστια περιοχή. Επίσης, άλλοι δείκτες, όπως είναι ο δείκτης φυλικής επιφάνειας, έχοντας σκοπό όλες αυτές τις διαφάνειες που σας δείχνω, να σας μεταφέρω ότι πλέον με τις τεχνολογίες μπορούμε να πάρουμε πληροφορία. Μπορεί να μην είναι η απόλυτη πληροφορία, αλλά μπορούμε να πάρουμε πληροφορία πολύ σημαντική. Εδώ, επίσης, χαρακτηριστικά στον καρπό του αμπελιού. Συμπερασματικά, θα έλεγα ότι η εφαρμογή αυτών των καινοτόμων εργαλείων, επιχειρησιακών εργαλείων, αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία του μέλλοντος στη Δυτική Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πρέπει να πάμε σε αυτή απολύτως την κατεύθυνση. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε ότι μπορούν η άμεση εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών, και εγώ σας πάω στο πιο απλό, στο νερό, μπορούν να αυξήσουν το εισόδημα, δηλαδή η καλύτερη διαχείριση του νερού μπορεί να αυξήσει τα ωφέλη κατά 15% το εισόδημα της επιχείρησης, χωρίς να υπολογίζουμε τα περαιτέρω περιβαλλοντικά ωφέλη. Οι περισσότερες αυτές τις τεχνολογίες, και το αντιλαμβάνομαι, δεν είναι οικονομικά συμφέρουσες ακόμα, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και με μια μελέτη που κάναμε μέσα από το έργο TAGS, όμως θα ήταν συμφέρουσα στην περίπτωση εκείνη που την υιοθετούσαν μια τέτοια τεχνολογία μεγάλες ομάδες παραγωγών. Θα ήταν εξαιρετικά φτηνή μια τέτοια υπηρεσία. Έτσι λοιπόν επιβάλλεται στην περιφέρειά μας η εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών στην κατεύθυνση μιας αλλαγής νοοτροπίας την οποία προσπαθούμε να εισάγουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπαρούχα, τον Παντελή. Αρκετά ενδιαφέροντα τα όσα παρουσίασε. Θα περάσουμε τώρα στην... όπως σας είπα, η κυρία Καυγά δεν είναι μαζί μας. Συνέχεια θα μιλήσει ο επιστημονικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Μάριος Πραπόπουλος. Θα μας δείξει μια άλλη οπτική και εφαρμογή των τεχνολογιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Μάριος Πραπόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης στην Περιφέρεια. Και ίσως θα δώσω και εγώ μια διάσταση, θα έχουμε ίσως αρκετές επικαλύψεις με την ομιλία του κύριου Μπαρούχα, του καθηγητή και φίλου, αλλά ίσως θα δώσω εγώ μια άλλη διάσταση από την πλευρά και του ιδιωτικού τομέα, πώς βλέπω εγώ και κάποιοι άλλοι άνθρωποι τις τεχνολογίες τις καινούργιες, και να δώσουμε και μια λίγο, να οραντιστούμε λίγο πώς μπορούν να είναι και η παραγωγή μας και οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι, αν και δεν είμαι ο αγρότης, αλλά ίσως μιλάω σε αγρότες, εδώ είτε διαδικτυακά, οπότε θα ακουστεί αυτό. Και θα σας πάω λίγο πίσω, ξεκινώντας, 1997, ο Γκάρι Κασπάροφ, τότε πρωταθλητής στο σκάκι παγκόσμιος, χάνει από το Deep Blue, που ήταν απλά μια μηχανή, η οποία ήταν μηχανική μάθηση. Ήταν μια έξυπνη μηχανή, η οποία τελικά, ενώ είχε χάσει έναν πρώτο αγώνα το 96, το 97, όταν ξαναέγινε ο αγώνας, η μηχανή κέρδισε τον άνθρωπο. Και θα δούμε, γιατί το λέω αυτό, και θα έρθουμε και στο σήμερα, στο 2020. Αλλά κρατήστε το αυτό.
Οπότε, ουσιαστικά τι λέμε τώρα, λέμε ότι πλέον έρχεται η τεχνολογία, η γεωργία ακριβίας, η τεχνητή νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να έρθει και στο χωράφι. Έχει έρθει, απλά εδώ στην Ελλάδα ακόμα δεν το έχουμε πάρει, ακόμα δεν το έχουμε αντιληφθεί πάρα πολύ. Θα το αντιληφθούμε αυτό, γιατί είναι αναγκαστικό. Θέλουμε, μέσα από την υφή γεωργία, θέλουμε να έχουμε περιβαλλοντική προστασία, γιατί πλέον θα επέμβουμε με λιγότερες εισρωές στο χωράφι και θα έχουμε και περισσότερες εκροές. Όταν θα ποτίσουμε την ντομάτα την ώρα που χρειάζεται, όταν θα της δώσουμε το θρεπτικό συστατικό την ώρα που το χρειάζεται, θα βγει και καλύτερος καρπός και θα έχουμε και λιγότερα μέσα με τα οποία θα έχουμε πετύχει αυτό το σκοπό. Οπότε όλη αυτή η αυξημένη παραγωγή θα δώσει στον παραγωγό και καλύτερα ωφέλη στο τέλος, οικονομικά, που είναι και το ζητούμενο τελικά, για να μπορέσει ο αγροτικός κόσμος να έρθει σε ένα άλλο επίπεδο, αν θέλετε, της καθημερινότητάς του. Αναφέρθηκα λίγο λοιπόν στη μείωση των νεκροών, στην αύξηση στη μείωση των εισρωών, στην αύξηση των νεκροών και στην αύξηση κύρους παραγωγού, και αυτό το επιτυχάνουμε πλέον με μια μεθοδολογία που πλέον εισάγουμε την πληροφορική στο χωράφι, γιατί πέραν από τα μηχανήματα με τα οποία παίρνουμε, συλλέγουμε την πληροφορία στο χωράφι, υπάρχουν και λογισμικά πλέον που δεν είναι το Excel ή οτιδήποτε άλλο, είναι πλέον εξειδικευμένα λογισμικά τα οποία μας δίνουν και ένα λεγόμενο farm management, δηλαδή πώς να διοικήσουμε και τη φάρμα μας. Γιατί αυτό που εγώ λέω και θεωρώ πλέον είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε λίγο να σκεφτόμαστε αν είμαστε αγρότες ή επιχειρηματίες. Είμαστε όλοι επιχειρηματίες. Είτε ασχολούμαστε με την πρωτογενή παραγωγή, είτε ακόμα και με τις υπηρεσίες. Είναι πλέον, πρέπει να μπει στη λογική και των ανθρώπων της υπαίθρου ότι είναι επιχειρηματίες. Δεν πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους κάτι άλλο. Και πιστεύω ότι μέσα από την τεχνολογία θα το επιτύχουμε αυτό και θα το επιταχύνουμε λιγάκι. Να πραγματικά να σκεφτούμε ότι είμαστε επιχειρηματίες και θα γίνουν τα πράγματα λίγο πολύ πιο εύκολα στο μυαλό μας, πιστεύω. Αυτά που η τεχνολογία μας δίνει είναι ότι μπορούμε να ζωνοποιήσουμε έναν αγρό, να δούμε πού πονάει ένας αγρός, να βρούμε την παραλλακτικότητα, αυτό που λένε και οι γεωπόνοι, οπότε μετά να ξέρουμε πού θα επέμβουμε χειρουργικά. Σήμερα και μέχρι σήμερα έχουμε δει την οδήγηση με GPS στα τρακτέρ μας. Αυτό το έχουμε δει, το έχουμε νιώσει. Υπάρχει ο ψεκασμός μπάρας, δεν είναι τόσο πολύ δεδομένος στην Ελλάδα, αλλά είναι κάτι το οποίο μας είναι και προσταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην έχουμε drift, για να μην έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να προξενούν επιμολύνσεις σε άλλες καλλιέργειες. Πρέπει να πάμε σε τέτοια συστήματα και η μεταβλητή δόση είναι ένα αποτέλεσμα αυτού του χάρτη. Όταν έχουμε είτε με ένα drone είτε με ένα επισκοπικό φασματογράφο ο οποίος είναι πάνω στο τρακτέρ, και θα δούμε λίγο μετά τι σημαίνει αυτό. Όταν έχουμε ζωνοποίηση τον αγρό, μετά μπορούμε με το σύστημα μεταβλητής δόσης, εκεί που μας λέει ο χάρτης ψέκασε λίγο ή πολύ, η λίπανση λίγο ή πολύ, να πετύχουμε όλες αυτές τις οικονομίες που οι τεχνολογίες μας δείχνουν. Να προχωρήσουμε σε αυτό που δεν έχουμε δει ίσως ακόμα στον αγρό. Ερχόμαστε με ρομποτικά αυτόνομα ηλιακά συστήματα που κάνουν ζυζανιοτονία χωρίς χημικά. Οπότε εδώ μειώνουμε και άλλο τις εισρωές και προστατεύουμε και το περιβάλλον αλλά και τη δική μας υγεία. Πάμε πλέον και σε συγκομιδή καρπών. Εδώ βλέπετε μια πάρα πολύ ωραία ρουφίχτρα που ρουφάει μήλα. Και αυτό δεν είναι μόνο στα μήλα, αλλά είναι σε πάρα πολλά πλέον είδη. Υπάρχουν τεχνολογίες οπτικής αναγνώρισης πλέον για να γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ υπάρχουν κάμερες. Πώς είναι το φωτάκι? Α, το μεσαίο. Εδώ υπάρχει μια κάμερα η οποία αναγνωρίζει το ζυζάνιο από το ωφέλιμο φυτό και το ζαπάρι, να το πω έτσι, σε μια πιο λαϊκή έκφραση. Ενώ εδώ πέρα βλέπουμε ότι αναγνωρίζει το μήλο και ρουφάει το μήλο. Και ο στόχος είναι να αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες εντάσσεως εργασίας, οπότε να μειώσουμε πάλι το κόστος της παραγωγής. Μπορεί να υπάρχει ένα ψηλό κόστος για να μπουν οι τεχνολογίες στο χωράφι, αλλά μετά τα ωφέλη είναι πολλαπλασιαστικά. Πάμε και από αέρα. Υπάρχουν drones πλέον, αναφέρθηκε και ο Παντελής ο Παρούχας. Drone φασματοσκόπησης, τα οποία ελέγχουμε πλέον και βγάζουμε τους γεωργικούς χάρτες. Υπάρχουν και drone ψεκαστικά, τα οποία θα μας ψεκάσουν με ακρίβεια. Και αυτά τα πράγματα που μπορεί εγώ ο ίδιος να έλεγα πριν από 2 χρόνια έχουν ήδη αναιρεθεί, έχουν βγει νέες τεχνολογίες, νέα ψεκαστικά που βελτιώνουν ακόμη παραπάνω τις αποδόσεις αυτών των μηχανημάτων. Και όλα αυτά συνδυάζονται με λογισμικά ανάλυσης και επεξεργασίας για να ξέρουμε ακριβώς τι μας γίνεται. Λίγη θεωρία, να σας πάω λίγο πίσω. Τι πετυχαίνουμε με τη φασματοσκόπηση? Η τεχνολογία έχει δείξει ότι όσο βλέπουμε, και κάπου μέχρι εδώ βλέπουμε, μέχρι το κόκκινο βλέπει ο άνθρωπος,
το φως που ανακλά το φύλλο, το ηλιακό φως που ανακλά το φύλλο και αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά, είτε το φυτό είναι υγιές, είτε δεν είναι πάρα πολύ υγιές, είναι το ίδιο. Τη στιγμή που εμείς δεν βλέπουμε πλέον, το φως που ανακλά το υγιές φύλλο είναι πάρα πολύ περισσότερο από το έδαφος ή από το άρρωστο φυτό. Ο φασματογράφος βλέπει από εδώ και πάνω. Οπότε μας δίνει πολύ νωρίτερα τις αλλαγές στη χρωστική των φύλων ή οτιδήποτε άλλο και γι' αυτό μπορεί να μας δώσει πρόβλεψη. Και όσο πιο νωρίτερα δούμε πράγματα, το φύλλο κυτρινίζει. Εγώ δεν το έχω δει. Ο φασματογράφος το έχει δει. Οπότε, όταν πλέον το έχω δει εν τη γενέση του το πρόβλημα, πάω και επεμβαίνω πολύ νωρίτερα με πάρα πολύ λιγότερα μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει για την παραγωγή σας. Ένα απλό παράδειγμα, ο δείκτης NDVI είναι από τους πρώτους δείκτες που βγήκαν παγκοσμίως, δείκτης βλάστησης ονομάζεται αυτός. Παίρνει κάποιες τιμές από το μείον 1 έως το 1, κάπου στο 0 ήταν νεκρά φυτά και μετά ανεβαίνει. Αυτά εδώ πέρα αφορούν και τις ζώνες, τις χρωματικές που θα δείτε αύριο στους γεωργικούς χάρτες. Τώρα υπάρχουν πάρα πολύ πιο πολλοί δείκτες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα τι μας δίνει η πληροφόρηση από όλα αυτά τα μηχανήματα που είτε από αέρος είτε από δάφους εφαρμόζουμε. Μας δίνει μια ωραία οπτική απεικόνηση του χωραφιού μας. Μπορεί να μας δώσει ένα μοντέλο επιφανείας το οποίο θα δούμε υψομετρικές διαφορές. Θα μπορέσουμε να δούμε πού κρατάμε νερά, πού δεν κρατάμε νερά, πού αρδευόμαστε καλά ή όχι. Υπάρχουν και άλλα στήματα γι' αυτό. Ο χάρτης NDVI θα μας δώσει στο πράσινο εκεί που τα φυτά μας είναι υγιή, στο κόκκινο εκεί που στρεσάρονται και μετά υπάρχουν πλέον και άλλοι χάρτες πέρα από το NDVI, όπως λέγεται χάρτης χλωροφύλης. Και το κάθε λογισμικό που μπορείτε να βρείτε ή η κάθε εφαρμογή που μπορείτε να βρείτε θα σας δώσουν και 20 και 30 χάρτες. Είναι στο χέρι σας να βρείτε ποιος είναι ο κατάλληλος για τη δική σας καλλιέργεια και αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Κανένας χάρτης δεν είναι ο απόλυτος και καμιά φορά μπορούμε να χαθούμε και στη τεχνολογία, να είναι και πάρα πολλά τα δεδομένα που συλλέγουμε και να μην ξέρουμε να τα κάνουμε. Αλλά σιγά σιγά όσο γίνεστε, όσο γνωρίζετε πώς λειτουργεί αυτή η τεχνολογία, θα βγάλετε και ένα συμπέρασμα το οποίο θα έχει ουσία για σας. Θα δώσω ένα πολύ παράδειγμα και το απλό Word που χρησιμοποιούμε όλοι μας έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Ο καθένας το χρησιμοποιεί όσο πολύ ή όσο λιγότερο καταλαβαίνει ο ίδιος. Λίγο να δούμε έτσι πώς μοιάζουν τα μηχανήματα τα σημερινά. Αυτό είναι ένα επισκοπικό drone που ουσιαστικά εδώ πέρα βλέπουμε τις διάφορες τι κάνει ας πούμε το οπτικό που μας δίνει ας πούμε την οπτική επιθεώρηση. Μπορούμε να καταμετρήσουμε και τα φυτά μας, ειδικά νωρίς στη σπορά, αφού έχουμε σπύρι, να μπορούμε να πετάξουμε με ένα φασματοσκόπο και να μετρήσουμε φυτά, να δούμε τελικά από τα σπόρια μας πόσα έχουν πιάσει, οπότε να πάμε να κάνουμε επανασπορά πολύ γρήγορα, πριν το φυτό μεγαλώσει και πλέον είναι αργά, οπότε να μπορέσουμε να κερδίσουμε και από εκεί. Και μετά, τα είπαμε λίγο αυτά πάλι, μην κουράζομαι τεχνολογία. Φτάνουμε και μέχρι την ταξινόμηση βλάστηση στο εκεί υπέρυθρο. Εδώ πέρα τα διάφορα, αυτά εδώ πέρα που βλέπετε τα κυκλάκια είναι οι διάφοροι αισθητήρες. Ο ένας είναι ο οπτικός, ο άλλος είναι η κόκκινη άκρη, ο άλλος είναι το εκεί υπέρυθρο και διάφορες άλλες, τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους και με το οπτικό και με άλλες μπάντες του φωτός για να βγάλουν τα αποτελέσματα που είδαμε πριν. Επίσης, μπαίνουμε και με θερμικούς και με υπέρυθρους αισθητήρες για να δούμε και άλλα πράγματα. Όπως είπε και ο πάλι ο Παντελής, θα αναφερθώ στον Παντελή γιατί έχουμε επικαλύψεις. Οπότε ναι, μπορούμε να δούμε και επίπεδο ωριμότητας. Δεν μπαίνουμε πλέον με τα εργαλεία για να μετρήσουμε τα bricks. Μπορούμε να τα δούμε εξ αποστάσεως και από μακριά. Φίλος παραγωγός στην Αρκαδία, στα Μοσκοφύλλαρα, μου είπε ότι. Και μάλιστα ο ίδιος έχει 18-20 στρέμματα δικά του, αλλά ήθελε να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία που θα αγοράσει και για τα γύρω αμπέλια. Ήθελε να δει πραγματικά, γιατί μου είπε το εξής. Το χέρι μου λέει και η δική μου γνώση πάει στο καλό τσαμπί. Ξέρω ποιο είναι. Και μετά ασυνέστητα παίρνω και τα υπόλοιπα. Όχι, μου λέει, θέλω να μου πει ο φασματογράφος ποιο είναι πραγματικά το καλό τσαμπί και να πάρω μόνο αυτό. Το οποίο θα το πάω για pop και το υπόλοιπο θα το πάω για ασκό και θα ξέρω. Και θα κερδίσω καλύτερη τιμή. Και ήταν ένας μικρός παραγωγός. 20 στρέμματα. Δεν ήταν μεγάλος. Ένα παράδειγμα, να δώσω και εγώ ένα παράδειγμα από μια μελέτη που έχω εντοπίσει, η οποία έγινε το 2018 και ήταν για την ξυλέλα, την οποία πολύ λόγος γίνεται, αλλά ευτυχώς ακόμα δεν έχει έρθει στα μέρη μας. Έχει μείνει ακόμα στο Λέτσε. Έγινε το 2018, ήταν στην 2 χρόνια, 7.000 ελαιώνες
Και μάλιστα να πω κάποια στοιχεία για τη μελέτη αυτή. Στα 500 μέτρα με ανάλυση 40 με 50 πίξελ εκατοστό είναι η ανάλυση του φακού. Φανταστείτε ότι αυτή η εικόνα βγήκε από αυτή την πτήση, ενώ σήμερα πετάμε στα 120 μέτρα με πολλαπλάσια μεγαλύτερη ακρίβεια στον οπτική αναγνώριση. Άρα φανταστείτε ότι και ουσιαστικά τι πέτυχε αυτή η μελέτη, αφού αναλύθηκε το φως, βρήκανε ποια είναι η ζημιά που προκαλεί η μόλυνση της ξυλέλας στη φωτοσύνθεση. Να φτάσω αυτό που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι ανοιχνεύτηκαν τα νοσούνα τέτρα κατά 90%, άρα τη βρήκανε και τη βρήκαν την ξυλέλα 6 μήνες πριν τη δει το μάτι. Και φανταστείτε ότι αυτό έγινε σε αυτή την ανάλυση και σε αυτό το ύψος. Σήμερα, το 2020, αυτό το 90 θα είχε πάει στο 95, στο 96 και οι 6 μήνες μπορεί να είχαν γίνει και 8 και 10. Και αυτό για την ξυλέλα σημαίνει ένα πολύ μεγάλο όφελος, γιατί κανονικά πρέπει να καούν, να ξεριζούν τα δέντρα γύρω από ένα νοσούντα δέντρο σε μια ακτίνα την οποία δεν τη γνωρίζω, ίσως οι πιο ειδικοί γεωπόνοι την ξέρουν, αλλά όσο πιο γρήγορα το προλάβουμε και το δούμε, τόσο λιγότερα δέντρα θα καταστρέψουμε. Μπορεί να σώσουμε έναν ελαιόνα με αυτόν τον τρόπο. Να δούμε λίγο και τα ψεκαστικά ντρόουν, τα έχουμε αφήσει λίγο απ' έξω. Γι' αυτά δεν μίλησε ο φίλος μου ο Παντελής ο Μπαρούχας. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να ψεκάσουμε μακριά, να είμαστε μακριά από το σημείο του ψεκασμού. Αυτό σημαίνει η υγεία μας πρώτα απ' όλα ως παραγωγή. Δεν εισπνέουμε τα φάρμακα. Κατά δεύτερο λόγο μπορούμε να πάμε εύκολα σε πλαγιές και σε δυσπρόσιτα αγροτεμάχια και εκεί είναι το μεγάλο ατού αυτών των μηχανημάτων. Σε υγρά χωράφια μετά από νεροποντές μπορούμε να ψεκάσουμε εκεί που το τραχτέρ δεν μπαίνει μέσα και οπωσδήποτε πλέον με τα καινούργότερα μοντέλα πάμε και δέντρο-δέντρο. Δηλαδή εφόσον έχουμε χαρτογραφήσει το χωράφι μας με έναν φασματογράφο, έχουμε εντοπίσει πού είναι τα δέντρα, μετά μπορούμε να ψεκάσουμε κάθε δέντρο ή να επιλέξουμε ποια δέντρα θέλουμε να ψεκάσουμε, αν θέλουμε να πάμε να επέμβουμε στο δάκο, να κάνουμε προσελκυστικό ψεκασμό στο δάκο. Οπότε μπορούμε να το πούμε ότι από τα 50 δέντρα που βλέπεις θα πας σε συγκεκριμένα 5-6 δέντρα με το όνομα τεπώνυμό της να ψεκάσεις. Υπάρχουν μοντέλα τα οποία θα μας δώσουν αποδόσεις από 60 στρέμματα την ώρα έως και 100 στρέμματα την ώρα ανάλογα το ψεκαστικό δοχείο που έχουν. Αυτό εσείς η παραγωγή θα μας πείτε αν είναι ανταγωνιστικό με τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Το νούμερο που λέω εδώ πέρα που γράφω σε λειτουργία δακοκτονίας 150 ρίζες την ώρα είναι παράδειγμα από την Ελλάδα, από δακοκτονία που έχει γίνει στη Βιωτία και αυτά είναι τα νούμερα που πετύχανε οι εργολάβοι που κάνανε αυτή την δακοκτονία σε ημιωρινή περιοχή, σε πλαγιές δηλαδή. Και τώρα αυτό το 150 δεν έχει επιτευχθεί με τεχνολογίες πιο μοντέρνες που έχουν έρθει. Φανταστείτε ότι αυτό μπορεί να έχει πάει και στο 200 και στο 250. Υπάρχουν κάποια θέματα νομικά. Από το 2012 απαγορεύονται οι αεροψεκασμοί γενικότερα. Ο νομοθέτης ακόμα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα δεν έχει δώσει μια λύση τι σημαίνει επανδρομένο ή και μη επανδρομένο αεροσκάφος. Όλα αυτά τα συστήματα είναι αεροσκάφη θεωρούνται. Είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο να δούμε πώς μπορεί αυτό το καθεστώς να αλλάξει λίγο και να γίνει πιο εύκολο. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως η Ιταλία, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Τα ντρόουν ψεκάζουν ελεύθερα σε επικλινή εδάφη, εκεί πέρα που είναι και πάρα πολλοί αμπελώνες στην Γαλλία. Ενώ σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ελβετία, δουλεύουν κατά κόρον. Δηλαδή εκεί έχουν δει τα ωφέλη. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα γενικότερα των χειρουργικών ντρόουν, για να είμαι στα λίγο πιο σαφής, είναι και ένας τομέας που τον γνωρίζω καλύτερα ίσως. Αν έχουμε αγροτεμάχια μικρότερα από 200 στρέμματα, σίγουρα είναι πιο οικονομικότερη λύση από δορυφόρους ή άλλα μέσα. Και σίγουρα τα συστήματα αυτά αφορούν εμάς τους παραγωγούς. Οι δορυφόροι και τα άλλα συστήματα ίσως αφορούν την περιφέρεια την ίδια, τον ελγό Δήμητρα ή άλλους οργανισμούς οι οποίοι βλέπουν τη μεγαλύτερη εικόνα. Εμείς σαν παραγωγή μπορούμε να θέλουμε να δούμε και μια πιο μικρή εικόνα, οπότε γι' αυτό χρησιμοποιούμε τα αεροσκάφη. Έχουμε εικόνες υψηλότερης ανάλυσης σχετικά με άλλα μέσα όπως οι δορυφόροι, γιατί είμαστε πολύ πιο κοντά. Και μπορούμε γρήγορα και σε πραγματικό χρόνο να έχουμε δεδομένα. Μπορεί να υπάρχει ένας χειριστής στο χωράφι και να παίρνει δεδομένα και ο παραγωγός είτε στο γραφείο του, αν έχει γραφείο, είτε ο γεωργικός σύμβουλος, είτε ο γεωπόνος, στο δικό του γραφείο να τα βλέπει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα να δημιουργούνται και να έχει στείλει τα φάρμακα στο χωράφι. Τη στιγμή που το
ντρόουν προσγειώνεται, θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει έρθει το αγροτικό με τα φάρμακα στο χωράφι. Λέω ένα ιδεατό σενάριο. Εξοικονομούμε έως και 90% στη χρήση νερού, γιατί έχουμε μπέκ νέφωσης, οπότε μετά έχουμε πάρα πολύ λίγη χρήση νερού. Έχουμε εξοικονόμηση 30% μέχρι και 50% στη χρήση των φαρμάκων. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, μείωση των εισρωών. Η αποτελεσματικότητα σε σχέση με χειροκίνητο ψεκασμό είναι από 40 έως 60 φορές. Δεν το συζητάμε καν. Σε σύγκριση με τα τρακτέρ είναι μέχρι και 5 φορές πιο αποδοτικά από τα τρακτέρ. Οπότε και πάλι εσείς που ξέρετε και μοχθείτε κάθε μέρα στο χωράφι, καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε μελέτες. Να μην νομίζουμε ότι εγώ τα λέω αυτά επειδή έχω δει κάτι. Και μάλιστα η υιοθέτηση είναι για μικρά και για άσπαρτα και αγανόνιστα τεμάχια, τα οποία είναι το ελληνικό πλάνο. Μην νομίζετε ότι αυτά είναι για το Τέξας ή για την Ουκρανία σε αχανείς εκτάσεις. Είναι ευέλικτα μηχανήματα που θα σας πιάσουν δύσκολες περιοχές. Αυτά εξελίχθηκαν στην Κίνα που έχει πάρα πολλές πεζούλες με τα ρίζια, τα οποία είναι, η Κίνα έχει ένα έντονο ανάγλυφο, όπως έχει και η Ελλάδα. Οπότε μη φοβάστε την τεχνολογία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι για κάποιους άλλους που έχουν χιλιάδες τρέματα. Είναι για εμάς που έχουμε μικρές παραγωγές. Και μάλιστα είναι και για καλλιέργειες υψηλών αποδόσεων. Καταλαβαίνετε ότι αν, ας πούμε, μπορούμε να σώσουμε 3 στρέμματα πατάτας, μπορεί να μην είναι και τόσο πολύ μεγάλο ζήτημα. Αλλά αν είναι να σώσουμε 3 στρέμματα κάποιου αρωματικού φυτού ή κάποιου ιδιαίτερης καλλιέργειας, αυτό έχει ουσία για μας και εκεί πέρα έχει τεχνολογία να βοηθήσει. Ξεφεύγουμε από τα ντρόουν, μην κουράζουμε τα ντρόουν, πάμε και σε ζωνοποιημένη άρδευση, γιατί πρέπει να δούμε τι κάνουμε και στο χωράφι, να ποτίσουμε εκεί που πρέπει, οπότε πρέπει να βάλουμε και συστήματα στην παραγωγή μας. Και υπάρχουν βέβαια και μετεωρολογικοί σταθμοί, οι οποίοι μας δείχνουν πράγματα που έρχονται, οπότε υπάρχει και ένας τρόπος που συνδυάζουμε όλα αυτά τα δεδομένα, και τα δορυφορικά και τα δεδομένα από τα ντρόουν, για να μπορέσουμε να είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι. Όπως είπα και πριν, τα δορυφορικά δεδομένα αφορούν πιο πολύ κρατικές δομές, περιφέρεια, υπουργεία, ενώ τα τοπικά δεδομένα αφορούν εμάς, τους παραγωγούς ή και τους συμβούλους γεωργίας. Φεύγουμε λίγο από αυτά. Πάμε στα θερμοκήπια. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα, αλλά ίσως δεν το έχουμε δει όσο θα έπρεπε. Και πάμε πλέον και σε θερμοκήπια τα οποία έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου. Ένα μεγάλο στοίχημα για την ελληνική γεωργία. Η Ολλανδία καταφέρει να τρέφει τον κόσμο. Εμείς ακόμα το έχουμε καταφέρει αυτό. Μπορούμε να θεωρούμε ότι έχουμε ποιότητα, αλλά αυτοί έχουν την ποσότητα. Και μέσα σε πολλά από αυτά τα γυάλινα θερμοκήπια, τα Ολλανδικά, δεν μπαίνει ανθρώπινο χέρι πλέον. Η σπορά και η συγκομιδή και όλη η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, όπως ίσως θα δούμε και λίγο παρακάτω ή σας λέω και εγώ αυτή τη στιγμή. Βλέπετε εδώ πέρα στην Αλμέιρα, δεν υπάρχει πλέον σχεδόν έκταση της γης η οποία να μην είναι καλυμμένη από πλαστικό θερμοκήπιο. Στο νότο είναι πλαστικά τα θερμοκήπια, στο βορρά είναι γυάλινα. Εγώ χαίρομαι που συναντάω ανθρώπους που έχουν φτιάξει κλειστού τύπου θερμοκήπια και στην Ελλάδα. Και όχι χαίρομαι, αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πτυχίο ηλεκτρολόγου, έχουν πτυχίο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι πλέον δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότες, αλλά έχουν δει μια ευκαιρία να μπουν στο επάγγελμα, αλλά μέσω της τεχνολογίας. Οπότε εκεί βλέπουμε πώς ανοίγει και η αγορά σε νέους ανθρώπους και πώς μπορούν και άλλοι άνθρωποι πλέον να έρθουν στο επάγγελμα. Και κάποια στιγμή, σε ένα επόμενο Ινκούμπα, ίσως αυτή η φωτογραφία να μην είναι από την Ολλανδία, αλλά από την Ελλάδα. Εγώ θα ήθελα αυτά τα πράγματα να δείχνουν Έλληνες παραγωγούς, όχι Ολλανδούς. Όπως είπαμε λοιπόν, τα θερμοκήπια πλέον που είναι η τάση είναι ότι οτιδήποτε έχει σχέση με φυλλώδη και εποχιακά λαχανικά οδεύουν μόνο σε κλειστές παραγωγές. Αυτό μπορεί να μην είναι τώρα μια πραγματικότητα, αλλά αυτό είναι το μέλλον. Σε 20-30 χρόνια η Ευρώπη τα φυλλώδη τα τρώει μόνο από θερμοκήπιο μέσα. Οπότε αυτό κρατήστε το και σκεφτείτε τι θα κάνετε αύριο. Και βλέπετε ότι πλέον ο απομακρυσμένος έλεγχος με τους αισθητήρες είναι στο κινητό σας. Όπως παίρνετε την ειδοποίηση στο Viber από το φίλο σας ή από τα social media, έτσι θα σας μιλάει το θερμοκήπιο και θα σας λέει ότι θέλω πότισμα. Αλλά δεν θα σας λέει μόνο θέλω πότισμα, θα ποτίσει και μόνο του. Θα παίρνει απόφαση το σύστημα. Ήδη παίρνει απόφαση το σύστημα. Άρα, αλλάζω λίγο πλέον και πάμε στην επιχειρηματικότητα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Σίγουρα οι αλλαγές μας αφορούν όλους, και τους παλαιότερους και τους νεότερους. Είμαστε αναγκασμένοι να αφήσουμε πρακτικές του παρελθόντος. Πρέπει να μπούμε στη νέα εποχή και πρέπει να το καταλάβουμε ότι αυτό είναι μονόδρομος, κατά τη γνώμη μου. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και μια ευκαιρία, όπως είπα και πριν, που μπορεί να κρατήσει
Η τεχνολογία μπορεί να κρατήσει νέους ανθρώπους στο χωράφι. Όταν ο νέος από την Ήπεθρο, τα εργαλεία της δουλειάς του είναι τα ίδια με τα εργαλεία της δουλειάς που έχει ένα παιδί που δουλεύει σε μια τράπεζα, σε μια υπηρεσία στην Πάτρα, δεν θα θεωρεί τον εαυτό του ότι μειονεκτεί απέναντι στον άνθρωπο της πόλης, της Κομόπολης ή της Ναυπάκτου. Θα μπορεί να μείνει στην εστία του, να έχει τα εργαλεία τα σύγχρονα, να μπορεί να δουλεύει και να αισθάνεται ότι η δουλειά του δίνει αξία και σαν άνθρωπο. Εσείς το αντιλαμβάνεστε αυτό καλύτερα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει οπωσδήποτε να εκπαιδευτούμε σε αυτά τα νέα συστήματα. Ευτυχώς υπάρχουν δομές. Υπάρχει ο Λιγό Δήμητρα που κάνει προγράμματα κατάρτισης και όχι μόνο για τη γεωργία, τη γεωργική παραγωγή, αλλά και την κτηνοτροφία. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει ανοίξει μια συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πλέον και σύντομοι κύκλοι σπουδών, τρίμηνοι ή εξάμηνοι. Θα ανακοινωθούν και περισσότερα πράγματα στο μέλλον, αλλά είναι μια κατεύθυνση. Όπως επίσης και το ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το οποίο για καλή μας τύχη έχει έδρα στην Πάτρα, οπότε μπορούν εύκολα άνθρωποι από την περιφέρεια να παρακολουθήσουν και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, να πάνε και κοντά σε κάποιες διαλέξεις που γίνονται και διαζώσεις. Έχει σύντομα προγράμματα σπουδών και στη γεωργία ακριβίας και σε θερμοκήπια και αυξάνεται ο όγκος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπάρχουν οργανισμοί όπως η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Η περιφέρεια μιλάει ήδη με τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Τρέχει αυτή η δομή, τρέχει ήδη ένα πρόγραμμα στην Ετωλοκαρνανία με ομάδες παραγωγών από εγωπρόβατα. Το στόχος της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς είναι να μάθει στα νέα παιδιά ή σε ομάδες παραγωγών ή και σε παλιότερους πώς να αξιοποιήσουν το γάλα που παίρνουν από τις γίδες τους, να το φτάσουν μέχρι να το κάνουν και τυρί. Τους δίνει μια μεθοδολογία, τους δίνει μια τεχνογνωσία. Θα προσπαθήσουμε μαζί με την περιφέρεια να χτίσουμε και προγράμματα που να αφορούν την περιφέρεια για να δώσει σε πιο πολλούς τη δυνατότητα αυτή η δομή να εκπαιδευτούν στο πώς να διαχειριστούν το προϊόν τους μέχρι να το φτάσουν να γίνει και τελικό προϊόν. Επίσης, υπάρχουν incubators και το Incuba, ένα incubator είναι, αλλά υπάρχουν incubators που τρέχουν και στην Πάτρα. Εδώ είναι μια δομή η οποία τρέχει στην Πάτρα στο επιστημονικό πάρκο και επειδή λέγεται και Orange Grove, μας πάει το μυαλό μας στην Ολλανδία. Συνεργάζεται με σημαντικά πανεπιστήμιο, είναι το Wageningen ένα στην Ολλανδία, το οποίο κάνει φοβερή έρευνα και τρομερή έρευνα, σας τρομάξω λίγο, πάνω στα θερμοκήπια και στις νέες τεχνολογίες. Έχω περάσει από εκεί μαζί με κάποιες ομάδες οι οποίες είναι εκεί πέρα. Γνωρίζω τους ανθρώπους. Έχω δει μελισσοκόμους που έχουν έρθει από την Νοτογαρνανία. Έχω δει παιδιά που φτιάχνουν microgreens. Έχω μικρολαχανικά που είναι πολύ μοντέρνα για την εστίαση. Έχω δει παιδιά που ασχολούνται με τα ψάρια και με τις ιχθυοτροφές να έρχονται εκεί πέρα. Το Orange Globe θα σας δώσει την επιχειρηματική διάσταση. Πώς θα κάνετε την ιδέα σας, αυτό που θα σας δώσει δηλαδή η Νέα Γεωργία που θα σας πει πώς να φτιάξετε το τυρί σας. Το Orange Globe θα σας δώσει τη δυνατότητα να το κάνετε επιχειρηματική ιδέα ή τουλάχιστον να σας δώσει τα φώτα πώς να το κάνετε ιδέα. Αυτό είναι ένα περσινό masterclass που είχε κάνει το Orange Globe το 19. Νομίζω θα τρέξει κάτι ανάλογο και το 20. Ψάξτε, ενημερωθείτε. Ευκαιρίες επιχειρηματικότητας είναι να γίνουμε γεωργικοί σύμβουλοι, οι γεωπόνοι τουλάχιστον. Εγώ πιστεύω ότι ένας γεωργικός σύμβουλος πλέον για να κάνει σωστά τη δουλειά του θα πρέπει να έχει κάποια εργαλεία, ένα drone, ένα λογισμικό ανάλυση και επεξεργασίας δεδομένων, δίπλωμα πιλότου οπωσδήποτε. Αυτά τα πράγματα είναι επαγγελματικά εργαλεία. Αυτά που δείξαμε πριν δεν είναι απλά παιχνίδια. Είναι επαγγελματικά εργαλεία, ασφαλίζονται, καταθέτουμε σχέδια πτήσης, είναι ελεγχόμενα, όπως είναι ένα τρακτέρ. Δεν κυκλοφορείτε με ένα τρακτέρ χωρίς να έχετε τις απαιτούμενες άδειες. Πάντως νομίζω ότι ο γεωργικός σύμβουλος είναι ένα επάγγελμα του μέλλοντος για την ελληνική γεωργία και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην αλλαγή της. Υπάρχει επιχειρηματικότητα και στο κομμάτι και στην Ελλάδα, στο κομμάτι των εφαρμογών. Η Augmenta, θα την πω. Είναι μια εταιρεία, ένα startup από το Βόλο. Ουσιαστικά κάνει φασματοσκόπηση, αλλά πάνω σε τρακτέρ. Ουσιαστικά, όπως περνά το τρακτέρ, σκανάρει τον αγρό και από πίσω ο ψεκασμός μπάρας, ό,τι του πει, ό,τι δει ο αισθητήρας, θα ψεκάσει από πίσω αυτό που πρέπει να ψεκάσει. Είναι παιδιά από το Βόλο, έχουν ξεφύγει από τα ελληνικά σύνορα. Είναι πλέον στην Αμερική και κάνουν εφαρμογές ακόμα και στην Τουρκία. Τον τελευταίο καιρό τους βλέπω ότι κάνουν εφαρμογές στην Τουρκία.
Υπάρχουν και μικρότερα startup. Εδώ μπορώ να περιφερευθώ ότι υποστηρίζω αυτό το startup εγώ, που έχουμε πλέον κινούμενους πολυσένσορες θερμοκηπίων. Ουσιαστικά, ό,τι δουλειά κάνει και αυτό μέσω τρακτέρ, έχουμε ένα πολυσένσορ ο οποίος κινείται σε ένα στριμματόσκηνο μέσα σε ένα θερμοκήπιο και μαζεύει και συλλέγει τις πληροφορίες και αποφασίζει για μας. Υπάρχουν και ρομποτάκια τα οποία μπορούν να κάνουν αυτό που λέγαμε πριν, την ζυζανιοκτονία χωρίς χημικά, με χρήση λέιζερ ή με θερμική ενέργεια. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει ένα οικοσύστημα που δημιουργείται όχι μόνο από τους παραγωγούς, αλλά και από εταιρείες startup που θέλουν να βοηθήσουν τους παραγωγούς με τεχνολογίες. Και βέβαια πρέπει να δούμε τι κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος. Ινδία, μετεωρολογική σταθμή. Μην νομίζουμε ότι οι Ινδοί είναι απλά εργάτες οι οποίοι εργάζονται στο Μαραθώνα ή σε κάποιες αγροτικές περιοχές, στο Γιαννιτσοχώρι ή στα Φιλιατρά. Είναι και στον τόπο τους πολύ. Και έχουν τα συστήματα και τα χρησιμοποιούν. Αυτό είναι ίσως και ένα καμπανάκι για τους υπόλοιπους εμάς. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ χαμηλό εργατικό κόστος, να βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες για να παράξουν πρωτογενή παραγωγή. Αν το κάνουν αυτοί, εμείς τι κάνουμε? Αν το κάνουν αυτοί και το κάνουν και οι Ολλανδοί, εμείς πού είμαστε? Πρέπει κάπου να αποφασίσουμε πού είμαστε. Οπότε ο μόνος δρόμος είναι αυτός. Και βέβαια να σκεφτούμε πάρα πολύ το τι θα καλλιεργήσουμε. Μπορεί να ακούσαμε πριν από μερικά χρόνια σαλιγκάρια, διάφορα πράγματα, τα οποία μπορεί να μην πέτυχαν κιόλας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η ντομάτα που αγοράζει ο κόσμος πλέον. Είναι όλες αυτές οι ντομάτες και τώρα έχουν έρθει και οι μαύρες. Οπότε πρέπει να παρακολουθούμε σαν επιχειρηματίες αγρότες πού πάει η αγορά και να ακολουθούμε κι εμείς την αγορά. Δεν είναι μόνο οι λαϊκοί, δεν είναι μόνο οι μικροπαραγωγές, είναι και οι μεγάλες παραγωγές. Δεν μπορεί αυτό το τσαμπί να έρχεται πιο φτηνά από την Ολλανδία, από ό,τι θα έρθει από την Ηλία. Έρχεται πιο φτηνά, γιατί έχει εμπλακεί τεχνολογία. Και έχει εμπλακεί στο σημείο που φτάνουμε στο 2020, ένας άλλος Deep Blue, που δεν είχε όνομα ίσως, κέρδισε στην Ολλανδία Ολλανδούς παραγωγούς μέσα σε θερμοκήπιο, ντομάτες, τσαμπάτες. Και αυτό είναι ένα νέο από τον Ιούνιο του 2020, δηλαδή πριν από δύο μήνες, ένα διαγωνισμό που έγινε, που πλέον τα ρομπότ είχαν επαυξημένη παραγωγή με χρήση λιγότερου νερού και ενέργειας σε ντομάτες αυτού του είδους. Κλείνω λοιπόν έτσι και λέω ότι το 1997 ο Deep Blue κέρδισε τον Κασπάροφ. Το 2020 η τεχνολογία στο χωράφι μας κέρδισε όλους μας και κέρδισε παραδοσιακούς παραγωγούς Ολλανδούς, οι οποίοι είναι 70 μέχρι και 80% γεωπόνοι. Δεν είναι απλοί αγρότες. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε το 7% και ίσως κάνω λάθος που είμαστε γεωπόνοι, να το πω έτσι, παραγωγή. Κέρδισε αυτούς. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Μάριος Απραπόπουλος. Είμαι επιστημονικός συνεργάτης στην περιφέρεια, είμαι και επιχειρηματίας με εταιρεία δική μου Παραπόπουλος και είμαι και startupper που βοηθάω τα παιδιά που κάνουν τις παραγωγές τη ρομποτική στο χωράφι. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Μάριο, γιατί πέρα από την διάσταση που έδωσε, την παρουσίαση που έκανε σχέση με τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται και το τι μπορεί να μπει στην παραγωγή, έδωσε και μια διάσταση, μια πληροφόρηση για το πώς μπορούν να αναπτυχθούν καινούργια επαγγέλματα, καινούργιες ειδικότητες. Κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών. Και να περάσουμε τώρα σε μια εταιρεία, στην Rezos Brands και στον κύριο Πανόπουλο, που είναι μια εταιρεία που έχει κάνει στην πράξη την εφαρμογή της καινοτομίας και να μας δείξει κάποια παραδείγματα από την δική τους δραστηριότητα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το όνομά μου είναι Παναγιώτης Πανόπουλος και εκπροσωπώ την εταιρεία Rezos Brands. Η εταιρεία Rezos Brands είναι μια εταιρεία αγροδιατροφής με ειδίκευση στις υπερτροφές και τα λειτουργικά τρόφιμα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι χαίρομαι για τις ομιλίες που προηγήθηκαν του κύριου Μπαρούχα και του κύριου Πραπόπουλου, όπου μας έδειξαν γεωργίες, ακριβίες και τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν στο αγρόκτημα και μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία προϊόντων υψηλότερης διατροφικής αξίας που τόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη, ειδικά με τα προβλήματα υποσιτισμού αλλά και την αύξηση του πληθυσμού που θα έρθει στα επόμενα χρόνια, ειδικά το 2050 και το 2100, όπου οι ανάγκες για τροφή θα είναι τεράστιες και θα πολλαπλασιαστούν πολύ.
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1989, το 2000 εγκαταστάθηκε στην ΒΙΠΕ, το 2014 έγινε αγορά ιδιόκτητο αγροκτήματο στην περιοχή Μετεώρων, όπου καλλιεργείται υπό ΦΑΕΣ, και το 2017 ιδρύθηκε το Τμήμα Ευρωπαϊκής Έρευνας και Ανάπτυξης στην εταιρεία, που είναι ένα νέο τμήμα, το οποίο η ομιλία μου θα επικεντρωθεί κυρίως σε αυτό. Πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω και να σας πω ότι η εταιρεία μας είναι μια εταιρεία που ενδιαφέρεται σε όλα ό,τι έχουν να κάνουν από τη φάρμα στο αγρόκτημα, from farm to fork που λέμε στα αγγλικά, και έχει να κάνει με οτιδήποτε έχει με την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, την επεξεργασία, την έρευνα, τη συσκευασία, την εμπορία, αλλά και την διανομή των προϊόντων της. Ένα από τα τμήματα είναι αυτό της εμπορίας και της διανομής, όπου η εταιρεία διαθέτει καταστήματα τόσο στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, στην Αθήνα, στη Ζάκυνθο, και με το ιδιόκτητο δίκτυο φορτηγών και πολιτών που διαθέτει, μπορεί να καλύψει όλη την Ελλάδα. Μερικοί από τους συνεργάτες εταιρείας φέρονται σε αυτή τη διαφάνεια. Το αγρόκτημα που ονομάζεται Hippocrates Farm ή φάρμα του Ιπποκράτη. Εδώ γίνεται καλλιέργεια υποφαούσο, που είναι μια υπερτροφή πλούσια σε βιταμίνες και ειδικότερα στην βιταμίνη C. Μάλιστα είναι η πλουσιότερα τροφή σε βιταμίνη C, ακόμη περισσότερο και από το πορτοκάλι, αφού έχει πολλαπλάσια βιταμίνη C από το πορτοκάλι. Επίσης γίνονται και άλλες πιλωτικές καλλιέργειες, όπως τσάι του βουνού, αλλά και καλλιέργειες εχινάκιας και άλλες πιλωτικές καλλιέργειες στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιούνται από την εταιρεία μας. Δειλά-δειλά έχουμε αρχίσει και γεωργία ακριβίας σε πιλωτική εφαρμογή στο χωράφι, όπου από την οθόνη του υπολογιστή μας μπορούμε να δούμε μετρήσεις σχετικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία στο χώμα και στον αέρα, αλλά και τα ποσοστά βροχής από την οθόνη του υπολογιστή μας. Το Ευρωπαϊκό Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης τώρα, που είναι ένα σχετικά καινούριο τμήμα, όπως σας είπα, στην εταιρεία μας, έχει σαν στόχο την υλοποίηση, συγγραφή ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία στην τροφίμων και στην αγροδιατροφή, και στόχο έχει να μεταφέρει την τεχνολογία που παράγεται στα πανεπιστήμια και στα ινστιτούτα στις εταιρείες, ώστε αυτά κάποια στιγμή να γίνουν προϊόντα ή υπηρεσία στις εταιρείες. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα παρακάτω σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είμαστε συντονιστές και υλοποιούμε, γιατί έχουμε πετύχει αυτό το στόχο. Η εταιρεία μας, όπως σας είπα, ενδιαφέρεται για την έρευνα στη γεωργία ακριβίας, αλλά και έρευνα στην τεχνολογία τροφίμων, με σκοπό την δημιουργία και ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων, με στόχο και απότερο στόχο την προσωποποιημένη διατροφή. Η εταιρεία μας έχει χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκά προγράμματα που φαίνονται στο αριστερό μέρος της διαφάνειας. Στο αριστερό επάνω μέρος φαίνονται τα τρία προγράμματα που μας εγκρίθηκαν το 2020, με τελευταίο αυτό το Marie Curie Rice Proposal, στο οποίο έχουμε την τύχη να είμαστε συντονιστές. Και αφορά αυτό το πρόγραμμα ακριβώς την ανταλλαγή ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ εταιριών και ανθρώπινο δυναμικό από εταιρείες σε πανεπιστήμια και το ανάποδο, από πανεπιστήμια σε εταιρείες, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα πανεπιστήμια σε εταιρείες, αλλά και τα πανεπιστήμια να δουν τις ανάγκες των εταιριών και να προσαρμοστούν ανάλογα στις μελέτες τους. Επικεντρώνοντας τώρα στα λειτουργικά τρόφιμα, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια τάση των καταναλωτών προς την υγιεινή διατροφή και συγκεκριμένα στα λειτουργικά τρόφιμα, όπου φαίνεται το 2023 αυτή η αγορά που είναι διαρκώς αυξανόμενη να φτάνει περίπου τα 94 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής. Επικεντρώνοντας λοιπόν στα λειτουργικά τρόφιμα, θέλω να σας πω τις προκλήσεις που αυτά δέχονται, ώστε να τοποθετηθούν μεταξύ του τρόφιμου και της υγείας, και γιατί αυτό είναι σημαντικό. Τι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα? Τα λειτουργικά τρόφιμα είναι το σύνολο των τροφίμων που, εντασσόμενα σε μια σωστή διατροφή, προσφέρουν ωφέλη στην ανθρώπινη υγεία. Άρα βοηθούν στην ομαλή καθημερινή λειτουργία του οργανισμού και
δυναμικά μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη ασθενειών λόγω ύπαρξης κάποιων προστατευτικών ουσιών σε αυτά και προστατευτικές ουσίες λέγοντας βιταμίνες, τα ωραία ωμέγα λιπαρά οξέα και πρωτεΐνες. Τα λειτουργικά τρόφιμα μπορεί να είναι ήδη υπάρχοντα τρόφιμα, μπορεί να είναι επεξεργασμένα τρόφιμα, μπορεί να είναι τρόφιμα που έχουν προκύψει με προσθήκη συστατικών άλλων τροφίμων και μπορεί να είναι τρόφιμα, νέα τρόφιμα παραγόμενα με την βιοτεχνολογία. Γιατί όλο αυτό το ενδιαφέρον για τα λειτουργικά τρόφιμα? Η ανάπτυξη των επιστημών αλλά και της τεχνολογίας, κυρίως της βιοτεχνολογίας, της βιοπληροφορικής και της διατροφογενομικής, έχει βοηθήσει σε αυτό το, στην τάση προς τα λειτουργικά τρόφιμα. Υπάρχει πλέον αποδεδειγμένο απόδειξη ότι η διατροφή μας συνδέεται με την παρουσία χρόνιων ασθενειών όπως ο διαβήτης και τα μεταβολικά σύνδρομα. Υπάρχει πλέον μία ανάγκη των καταναλωτών να συνδέσουν την ευεξία με τη διατροφή. Όλο και αυξανόμενος πληθυσμός που γυράσκει και ενδιαφέρεται για υγιεινά και λειτουργικά τρόφιμα. Οι ανάγκες, τα έξοδα για την υγεία και την αντιμετώπιση ασθενειών έχουν αυξηθεί τρομακτικά τα τελευταία χρόνια. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί καινούργιες ανάγκες για καινούργια νομοθεσία στα τρόφιμα, όπως για την ετικέτα, αλλά και τα διατροφικά και τη διατροφική αξία των προϊόντων. Βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια πώς έχει την τάση, τη διατροφική τάση, τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε στον κόσμο. Βλέπουμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1960 περίπου, άρχισε να υπάρχει πληθώρα τροφής. Το 1980 αρχίζουμε την τάση, ο κόσμος να στρέφεται στην πρόχειρη διατροφή και το junk food, το έτοιμο φαγητό. Το 2000 άρχισε πάλι η τάση προς την υγιεινή διατροφή και ο κόσμος άρχισε να ενδιαφέρεται λίγο περισσότερο για την υγιεινή διατροφή και τι καλό του κάνει. Και το 2020 πλέον έχουμε περάσει στην εποχή της προσωποποιημένης διατροφής. Αυτή η διατροφική τάση όλα αυτά τα χρόνια έχει οδηγήσει στην αύξηση της παχυσαρκίας, χρόνιων ασθενειών όπως το διαβήτης και τα μεταβολικά σύνδρομα, αλλά και καρδιαγγειακές ασθένειες. Οι προκλήσεις στη βιομηχανία τροφίμων είναι εκτός από την απαρκή παραγωγή τροφίμου και την αποδοτικότητα του τροφίμου, αλλά και την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, πλέον έχει δημιουργηθεί μια καινούργια πρόκληση στη βιομηχανία, που είναι αυτή να συνδέσει την τροφή, τη διατροφή με την υγεία, μέσω την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων, ποτών, αλλά και συμπληρωμάτων διατροφής. Πλέον είναι αποδεδειγμένη σύνδεση της διατροφής με την ανθρώπινη υγεία, όπου βλέπουμε στα αριστερό μέρος της διαφάνειας, όπου μια πρόχειρη διατροφή, λέγεται δίαιτα δυτικού τύπου, μπορεί να οδηγήσει σε ένα μη υγιή φαινότυπο, επιρρεπεί σε ασθένειες όπως διαβήτη και μεταβολικά σύνδρομα, ενώ μια υγιεινή διατροφή, όπως η μεσογειακή δίαιτα, μπορεί να οδηγήσει σε έναν υγιή φαινότυπο, μη επιρρεπεί σε ασθένειες. Επίσης, θέλω να πω ότι ο υγιής ή μη υγιής φαινότυπος κληρονομείται και φυσικά ένα μωρό που θα γεννηθεί μπορεί να έχει κληρονομικότητα στο να παρουσιάσει μια χρόνια πάθηση όταν μεγαλώσει όπως διαβήτης ή ένα μεταβολικό σύνδρομο. Και όλα αυτά οφείλονται στις διατροφικές μας συνήθειες. Πλέον η επιστήμη με την βιοπληροφορική των πλατφορμών, των omic πλατφορμών, είτε αυτά είναι proteomics, nutrigenomics κλπ. Και με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων μπορούμε να αναλύσουμε τα τρόφιμα, την ανθρώπινη δίαιτα, αλλά και την μικροχλωρίδα του εντέρου του ανθρώπου, ώστε να δημιουργηθούν ασφαλή τρόφιμα ικανά για προσωποποιημένη διατροφή. Έτσι, η προσωποποιημένη διατροφή, πάντα σε συνδυασμό με την ιατρική, μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση ενός υγιούς φαινοτύπου ή
να συμβάλλει στην, σε έναν μη υγιή φαινότυπο, να εισέλθει πλέον σε έναν υγιή φαινότυπο ακολουθώντας κάποιες υγιείς διατροφικές συνήθειες. Ένα παράδειγμα σε αυτό είναι ο διαβήτης, όπου τα λειτουργικά τρόφιμα σε συνδυασμό με την άσκηση μπορούν να, να προλάβουν τη δημιουργία διαβήτη ή να καθυστερήσουν την εμφάνιση του διαβήτη ή να συμβάλλουν στον καλύτερο έλεγχο του διαβήτη αφού έχει παρουσιαστεί. Όπως είπα, στην εταιρεία μας χρησιμοποιούμε και μας ενδιαφέρουν πολύ οι τεχνολογίες τροφίμων, τις οποίες κάνουμε συνήθως σε συνεργασία με πανεπιστήμια τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Μία από αυτές τις τεχνολογίες, τα τρόφιμα που χρησιμοποιούμε, είναι η οσμωτική επεξεργασία. Η οσμωτική επεξεργασία είναι μία τεχνολογία ήπιας αφυδάτωσης τροφίμων, όπου το τρόφιμο διατηρείται με φυσικές διαδικασίες χωρίς την προσθήκη συντηρητικών. Έτσι, με την οσμωτική επεξεργασία πετυχαίνουμε να διατηρήσουμε τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα, αλλά και τα οργανοληπτικά συστατικά των υπερτροφών μας, όπως είναι οι βιταμίνες, οι πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά στοιχεία και άλλα σημαντικά βιοενεργά συστατικά που μπορεί να περιέχονται στα τρόφιμα. Αυτό μας έχει οδηγήσει στην παραγωγή προϊόντος όπως είναι το οσμωτικό υποφαές, αλλά και ο χυμός οσμωτικού υποφαούς, όπου τα δύο αυτά προϊόντα έχουν βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρώτο βραβείο καινοτομίας για λειτουργικά τρόφιμα. Και μάλιστα το βραβείο αυτό υπάρχει στην ετικέτα στη συσκευασία στα τρόφιμά μας και είναι το πρώτο τρόφιμο που έχει βραβείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ετικέτα του. Άλλα τρόφιμα, προϊόντα τα οποία έχει η εταιρεία, είναι τα Super Berries Collection, όπου βλέπουμε μαρμελάδες με blueberry, αρόνια, cranberries ή διάφορες προτάσεις για πρωινό, με δημητριακά και άλλες υπερτροφές, ή μακαρόνια με υποφαές, με goji berry και άλλες υπερτροφές. Oops. Μία άλλη συλλογή είναι υπερτροφές του κόσμου, όπου βλέπουμε κοινόα, goji berries, kia, σπόρους kia και άλλα. Και η τελευταία μας συλλογή είναι το Hippocrates Farm μόνο φρούτο, όπου με τη διαδικασία της οσμωτικής επεξεργασίας πλέον έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε οσμωτικά επεξεργασμένα φρούτα όπως βερίκοκο, φράουλες, λεμόνια και πορτοκάλια, τα οποία είναι σπεροειδοειδή που παράγονται πάρα πολύ στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Αυτοί είναι οι πελάτες της εταιρείας μας. Όπως είπα, η εταιρεία μας έχει βραβευτεί με το πρώτο βραβείο καινοτομίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κατάνα, το οποίο υπάρχει στα προϊόντα αυτά της εταιρείας. Αυτά είναι κάποια άλλα βραβεία που έχουμε πάρει. Με τελευταίο τέσσερα βραβεία στα Healthy Diet Awards το 2020, με πιο σημαντικό το πλατινένιο βραβείο για το βιολογικό προϊόν της χρονιάς που το κέρδισε το οσμωτικά επεξεργασμένο υποφαές της Hippocrates Farm. Και με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πανόπουλο, γιατί πέρα από τις εφαρμογές και τα προϊόντα και τις δράσεις της εταιρείας, παρουσίασε και την διασύνδεση και τη σημασία που υπάρχει ανάμεσα στην παραγωγή, στις μεθόδους παραγωγής και στο πώς αυτές επηρεάζουν την διατροφή και φτάνουν να έχουν άμεσες επιπτώσεις και συνέπειες στην υγεία μας. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση προς οποιονδήποτε από τους ομιλητές. Είμαστε στην διάθεσή σας. Παρακαλώ. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο για να ακούγεστε και στην μετάδοση. Σας.
μια ομάδα παραγωγών από την περιοχή της Θαμνάς του Μεσολογγίου. Η παραγωγή μας βασίζεται στην ελιά καλαμών και στο ελαιόλαδο. Είμαστε μια ομάδα που δημιουργήθηκε το 2017 και προχωράμε στην δημιουργία των εγκαταστάσεων και για την σωστή αποθήκευση του προϊόντος της ελιάς, τη σωστή ορίμανση και συντήρηση, και από εκεί και πέρα στο μέλλον έχουμε και στο πρόγραμμά μας να κάνουμε κάποια συσκευασία. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, αν υπάρχει η περίπτωση και με ποιες προϋποθέσεις να συνεργαστούμε, ώστε να, και να έχουμε τα ωφέλη μιας συνεργασίας με πανεπιστήμιο ή με κάποια άλλη ιδιωτική επιχείρηση, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες που συζητάμε. Και αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι ότι έχουμε κάνει και εμείς ήδη τα πρώτα δειλά βήματα στην ΦΥΣ Γεωργία. Έχουμε καταστήσει στην ομάδα μας 2 μετεωρολογικούς σταθμούς. Ας μιλήσουμε αυτό. Okay. Έχουμε μιλήσει, δεν τα θυμάμαι. Ναι. Ωραία. Σίγουρα είτε με τον κύριο, μετά το τέλος, είτε με τον κύριο Μπαρούχα, είτε και με τον Μάριο, μπορούμε να δούμε με ποιους τρόπους θα μπορούσατε να εμπλακείτε, ενδεχομένως και πιλωτικά και σε κάποια έργα που μπορεί να κάνει η περιφέρεια είτε το πανεπιστήμιο. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να ευχαριστήσω για την υπομονή. Είναι πολύ δύσκολο με τη μάσκα τόση ώρα, αλλά είναι μια κατάσταση που πρέπει να την αποδεχτούμε και να τη διαχειριστούμε. Στο site του έργου Incuba, στο site της Περιφέρειας, γενικά υπάρχουν και σε αντίστοιχες ιστοσελίδες και του Πανεπιστημίου Πατρών, στο εργαστήριο, υπάρχουν ενημερώσεις για δράσεις που υλοποιούμε. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να υπάρχει ενεργό συμμετοχή από αυτούς στους οποίους απευθύνονται τα έργα, είτε τους παραγωγούς, αλλά ακόμα και εκπροσώπους φορέων, δήμων ή επιμελητηρίων, προκειμένου να υπάρχει μια γενικότερη συνέργεια και να δημιουργείται ένας διάλογος για ό,τι μπορούμε να υλοποιήσουμε μέσα από τα ερευνητικά έργα, τα πιλωτικά έργα του Ίντερεκ, αλλά και σε όποιες άλλες δράσεις μπορούμε να εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.